Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Libero 107,4. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή All About Aris Weekend. Στα μικρόφωνα Γιώργος Γκάτος, γεια σου Γιώργο, και Κωνσταντίνος Τσίπτσιος. Στις μουσικές επιλογές και στον έλεγχο του ήχου ο Γιάννης Ζάτσης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 4 σε μια εκπομπή αμιγώς κίτρινη και θα ασχοληθούμε και αργότερα και με διεθνή, έτσι, γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού ακριβώς. Είναι ώρα για να βουτιά στην κεντρινό-μαύρη ενημέρωση. Καθώς η προετοιμασία του Άρη βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ολλανδία, που θα κάνουμε αργότερα σύνδεση και με τον νέο ρεπόρτερ, τον Χρήστο Τσαλτίδη. Με τον νέο ρεπόρτερ. Μετά τις 2.30 θα συνδεθούμε με Ολλανδία. Βέβαια, τα σημαντικά για αυτά που προέκυψαν τελευταία στιγμή είναι η παραμονή του Λευτέρη Μποχορίδη στον Άρη και τη νέα σεζόν. Ένα ουσιαστικά κυτρινόμαυρο σύριαλ, θα πω Κώστα εγώ, γιατί κράτησε αρκετές μέρες η διαπραγματεύση μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Λευτέρης ο Μποχορίδης, που είναι στον Άρη ουσιαστικά από τις ακαδημίες, νομίζω, του συλλόγου, και το είδαμε αυτό και στο βίντεο της ΚΑΕ. Πού το βρήκαν αυτό το πλάνο? Η οποία ΚΑΕ ανήρθε στο βίντεο από και την παιδική ηλικία του Λευτέρη Μποχορίδη, νομίζω από 8 χρονών που θα ξεκινάνε τα πρώτα πλάνα. Η μια ΚΑΕ που τον τελευταίο καιρό συνεχίζει να ανακοινώσει με αυτά τα εφάνταστα βιντεάκια. Ναι. Που εντάξει, αρκετοί είναι. Ψάχνουμε το μοντέρ. Το μοντέρ ψάχνουμε. Ποιο τα έχει φτιάξει αυτά τα βιντεάκια. Που σε αρκετού αρέσει, σε άλλου πάλι όχι τόσο. Είναι αυτά καθαρά προσωπική εκτίμηση, νομίζω. Κοίταξε, σαν σκέψη είναι καλή. Λίγο βελτίωση. Άμα κάνουμε και άλλε μεταγραφέ, θα βελτιωθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι για την υπόθεση του Λευτέρη Μποχορίδη είχαμε έναν αγώνα σκάκι τι τελευταίε ημέρε. Και επικράτησε η υπομονή και η ηρεμία και οι κινήσεις του Δημήτρη Γουλιέλμου με την ανακοίνωση τελικώς της συμφωνίας με τον παίκτη και την παραμονή του στην ομάδα. Με άλλα δεδομένα πλέον κινεί το Άρης με την παραμονή του Λευτέρη Μποχορίδη, άλλο επίπεδο εφόσον παραμένει. Αν είχε αποχωρήσει, θα μιλούσαμε με άλλα δεδομένα. Έναν Άρη που τις τελευταίες μέρες ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάικλ Κάιζερ την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι καλά, Κώστα. Αν θυμάσαι, Γιώργο μου, θύμισέ μου. Και χθες που ανακοινώθηκε. Ο Γκάρι Μαγκή. Ναι, χθες που ανακοινώθηκε ο Γκάρι Μαγκή, ο Άρης ψηλώνει κι άλλο κάτω από τη ρακέτα με τον ύψος 2-11 σέντερ. Έβλεπα φωτογραφία με Γκάρι Μαγκή να κρατάει την μπάλα και ήταν λες και κρατούσε μπάλα του χάντμπολ. Την είχε γραπώσει, δεν τα. Ξεκάθαρα. Μιλάμε για γίγαντα κάτω από τη ρακέτα. Θα ασχοληθούμε αργότερα και με το μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα λίγο με τα ποδοσφαιρικά, καθώς είχαμε και το φιλικό παιχνίδι, το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Άρη στα πλαίσια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία χθες με την Μπίρσοτ. Ο Άρης. Και κύπελο, έτσι. Φυσικά. Να σε ρωτήσω λίγο, Γιώργο, πώς νιώθεις που στην πρώτη σου εκπομπή, έτσι, Σαββατοκύριακο, συνδυάζεται με κύπελο. Εντάξει, είναι το όνειρο του καθένα. Έστω και αν είναι το φιλικό τουρνά εις μνήμη του Στένεκερ, του πρώην προπονητή της Μπίρσο, το οποίο σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα την περσινή σεζόν. Γι' αυτό είχαμε και ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα. Ναι, και για τα θύματα, τα τραγικά που έγιναν αυτή την εβδομάδα στην Ανατολική Αττική. Εξερνήσαμε δεκάδες θύματα και ο αριθμός συνέχεια μεγαλώνει. Και χθες το βράδυ, ας πούμε, βγήκε ανακοίνωση για τα δύο κοριτσάκια, τα οποία μέσα στην εβδομάδα τα έψαχνε ο πατέρας του και στη τηλεόραση. Και αυτό ήταν όχι απλά συγκινητικό, ήταν σοκαριστικό, νομίζω, για όλους μας. Έτσι. Να πούμε και ότι η στήριξη του κόσμου και η βοήθεια που υπάρχει τις τελευταίες μέρες είναι εντυπωσιακή, και καθώς υπάρχει πληρότητα σε αίμα και σε τρόφιμα. Καλό είναι όμως να συνεχίσει ο κόσμος να δίνει αίμα και μετά από αυτά τα γεγονότα, αφού έχει περάσει ο καιρός, να δίνουμε κάθε τρεις μήνες, νομίζω είναι, κάθε τρεις μήνες αίμα. Και να βοηθούμε να μην υπάρχουν τέτοιες ανάγκες στο μέλλον, ή τουλάχιστον να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς όμως αυτό δεν αναιρεί την απώλεια 88 ανθρώπων, και εγώ πιστεύω δυστυχώς ότι ο αριθμός θα μεγαλώσει. 88 είμαστε πλέον. Ναι. Είμαστε, νομίζω, από χθες το ξημέρι μας 88, μετά και τα δύο κοριτσάκια. Ενώ αυτή τη στιγμή μας ενημερώνει ο Χρήστανθος ότι η προπόνηση στην Ολλανδία μόλις τελείωσε. Ήθελα να πω για το Χρήστανθο, χθες γίνεται σύνδεση με Ολλανδία και γίνεται την ώρα που είναι ενός λεπτού σιγή. και βγαίνει ο Χρήστανθος, κάτι λίγο ισχύει, και λέω τι έγινε. Ήταν οι πιο ήρεμοι στιγμές του Χρήστανθο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ τόσο ήρεμο, νομίζω. Τώρα θα πάρει το πάνω του που είναι ξεκάθαρο. Προετοιμασία μετά με την επιστροφή της ομάδας. Η προπόνηση, αν και χθες είχαμε αγώνα, η προπόνηση σήμερα κάτσε περίπου στη 1,5 ώρα. Όπως μας ενημερώνει ο Χρήστανθος, δεν ακούμπησαν καθόλου μπάλα οι παίχτες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα όσα. Όχι πρεσβεύει ο Ερέ, με τα όσα θέλει ο Ερέ, που συνήθως ακουμπάει παντού μπάλα. Κάνανε διάφορα τρεξιματάκια και κινήσεις χωρίς την μπάλα. Αλλά περισσότερη ενημέρωση για την προπόνηση θα μας πει και ο Χρήστανθος στη συνέχεια που θα βγει.
Το είδα και στις δηλώσεις μετά τον αγώνα χθες. Τους είδα, είχαν ξέρανε τι τους περιμένει. Και ο Καντιμίρης και ο Πάκο Ερέρα είπαν πως συνεχίζουμε από αύριο τη σκληρή δουλειά και δεν επαναπαυόμαστε. Εντάξει, τώρα κύπελο. Ξεκάθαρα, είναι, δεν έχουμε ασφαλίσει συμπεράσματα σε καμία περίπτωση, γιατί είναι μόλις το πρώτο φιλικό της χρονιάς. Ξεκάθαρα, δεν μπορούμε ας πούμε, να έχουμε. Απλά ας περάσουμε λίγο και στα του αγώνα. Ναι. Ο Άρης ξεκίνησε με Καντιμίρη κάτω από τα δοκάρια. Βαλεριάνο, Σόουζα, Δελιζίση και Τζανακάκη στην άμυνα. Ακριβώς δηλαδή η αμυντική γραμμή και ο τερματοφύλακας του πρώτου εξαμήνου ουσιαστικά, ναι, πριν την τιμωρία του Γιώργου Καντιμίρη στη Βέρεια. Ο Άρης κατέβαινε με αυτή τη σύνδεση στην άμυνα. Και μπροστά είχαμε σε σύστημα 4-4-3 ήταν ο Ιντζόγλου, ο Ματίγια και ο Κολάσο. Ο Ματίγια ήταν από ό,τι ενημέρωση. Μέσα σύμφωνα με το μάτι του Χρήσανθου που είδε τον αγώνα και εμείς τον είδαμε μέσα στο λαμπάτο του Άρης, αλλά σε καμία περίπτωση όσο είδε ο Χρήσανθος, σίγουρα. Ναι, να πούμε τώρα να μην κάνουμε ένα pre-game για το κύριο μενού που όταν θα βγει ο Χρήσανθος και μας αναλύσει. Ναι, λοιπόν, θα πούμε τη δική μας. Τη δική μας γνώμη, όπως τα είδαμε εμείς αυτή τη στιγμή. Μπορείτε βέβαια και εσείς να στέλνετε. Ναι. Πες μας, Γιώργο. Να στέλνετε τα μηνύματά σας FM και ενώ και το μήνυμά σας, αυτό που θέλετε να γράψετε στο 54526. Για να μας καταθέσετε τη δική σας άποψη, πώς είδατε το πρώτο παιχνίδι και τι κρατάτε, τι δεν κρατάτε, τι σας άρεσε και γενικότερα οτιδήποτε θέλετε. Για Μποχωρίδη, για Μποχωρίδη, οτιδήποτε. Για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο. Κυτρινόμαυρη ενημερότητα και όχι μόνο. Έτσι. Αυτό το και όχι μόνο εγώ ανυπομονώ για τη συνέχεια. Στο χώρο του κέντρου ήταν ο Ιντζόγλου, ο Κολάσο και ο Ματίγια. Ο Ματίγια ήταν αφανής, όχι ήρωος, δεν το πω αφανής ήρωος, ήταν αφανής όλο το παιχνίδι, τρεξίματα κτλ. Από τους παίχτες που χρειάζονται φυσικά, αλλά δεν ακούστηκε το όνομά του τόσο πολύ. Ο Κολάσο αριστερά, εσωτερικά αριστερά σε αυτό το 4-3-3 που παίζει ο Πάκο Ερέρα και ο Ιντζόγλου στο χώρο του κέντρου, ο Έλληνας μεσοαμυντικός δοκιμάζεται και αυτός στην Ολλανδία. Τον προτίμησε ο Πάκο Ερέρα γιατί έχει και αρκετή ετοιμότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους του κέντρου που ήρθαν τελευταία στιγμή. Αριστερά ο Ματέο Γκαρσία που απασχόλησε σχεδόν όλους στο χθεσινό παιχνίδι. Και όταν λέω ναι, όλους, ήταν... όχι απλά εμάς, αλλά νομίζω και την αντίπαλη άμυνα Κώστα, γιατί ήταν το μόνο όνομα που ακούγαμε να. Ήταν ευχάριστη έκπληξη. Ανά ένα λεπτό. Ακούγαμε ο Ματέο Γκαρσία, έχει την μπάλα αυτό. Και περνάει ένα, περνάει δύο. Αν μετά είχε... από λίγο λέξη δεν την έδινε. Ξεκάθαρα. Αν είχε και καλύτερη πάση τώρα, νομίζω θα παίζει στην Ελλάδα. Δεν το συζητούσαμε καν αυτή τη στιγμή. Θα λέγαμε για άλλο ποδοσφαιριστή. Να πούμε στον κόσμο ότι έχεις και έχουμε μια έτσι πρώτη άποψη για τον αγώνα. Παρόλο, γιατί λέει τώρα ο κόσμος αυτοί που τα είδαν όλα αυτά. Να πούμε ότι μόνο το All About Άρης θα κάνουμε τώρα, να ευλογήσουμε τα γένια μας. Είχε live εικόνα από σε όλο το match σχεδόν. Είχαμε το Χρήσανθο Τσαλτίδη. Με το ένα χέρι είχε την κάμερα, με το άλλο χέρι έγραφε, σημείωνε, έκανε και μετάδοση, μετά πήρε και δηλώσεις. Ξεκίνησε για προετοιμασία και βγήκε και εικονολήπτης. Μόνο από δίτηρα δεν πήγε για ντους μετά. Από τη δεξιά πλευρά ο Ντιγκινή και στην κορυφή της επίθεσης ο Νασλίδης. Ο Άρης το πρώτο ημίχρονο πίεζε πολύ ψηλά, η άμυνα ήταν λίγο πίσω από το χώρο του κέντρου. Πίεζε πολύ ψηλά, δεν άφησε χώρο, δημιουργούσε συνεχώς. Είχε μια-δύο καλές ευκαιρίες και από τα στημένα του Γιώργου Δελιζήση με τις κεφαλιές. Ο Έλληνας αμυντικός που είναι ψηλός όμως προωθείται σχεδόν σε κάθε στημένη φάση, στατική φάση. Γιατί και πέρσι. Νομίζω ότι έβαλε 3 γκολ τα οποία ήταν ουσιαστικά 9 βαθμοί. Ήταν πολύ σημαντικό και στην περσινή πορεία. Και το πανηγύρισε και έξω. Αυτά μας μένουν. Στο δεύτερο ημίχρονο. Πούμε πάνω σε αυτό που λες, συγγνώμη, διακόπτω ότι το 0-0 αδικεί λίγο και τις δύο ομάδες, αλλά κυρίως αδικεί τον Άρη που προσπάθησε να δημιουργήσει σίγουρα στην αντιπαλαιστία. Και το κύριο είναι ότι προσπάθησε να δημιουργήσει με ορθόδοξο τρόπο, με χαμηλά την μπάλα. Έλεγε κιόλας στη μετάδοση ο Χρήσανθος ότι δεν σηκώθηκε η μπάλα από το χορτάρι. Η μπάλα δεν σηκώθηκε ποτέ, δεν είδαμε σέντερ, δεν είδαμε τίποτα. Η μπάλα ήταν χαμηλά, κοντινές πάσες και υψηλή πίεση. Αυτό που ήθελε ο Ερέδα και φαίνεται ότι σε πρώτο στάδιο τουλάχιστον, γιατί μόνο αυτό το πρώτο στάδιο έχουμε προς το παρόν, το πρώτο δείγμα γραφής, έστω και πολύ πρόχειρο, δείχνει ότι αυτά που θέλει βγαίνουν μέσα στο γήπεδο. Οι παίχτες σιγά σιγά αρχίζουν και αντιλαμβάνουν την νοοτροπία που θέλει. Θα αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει και αποτελεσματικότητα στη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο περάσαμε σε μια εντελώς δεύτερη. Δύο δεκάδες. Δεύτερη δεκάδα ξεκάθαρα. Ναι. Ο Κουέστα κάθισε κάτω από τα δοκάρια που όπως είδαμε και στη διαδικασία του πέναλτι έπιασε και ένα-δύο ψάρωσε τους αντιπάλους. Πήγε καλά όσο έπαιξε. Χρειάστηκε να επέμβει και δύο φορές ένα σουτ έξω από την περιοχή
που ήταν μια καλή ευκαιρία για την Πίρσον. Πες μου λίγο, στην πρώτη δεκάδα είχαμε. Οι Ολλανδοί μας είχαν δώσει λίγο κάτι άλλα στοιχεία στα ονόματα. Είχαμε Καπνίδη στην πρώτη. Ξαφνικά εμφανίστηκε το όνομα του Αντώνη Καπνίδη στη σύνδεση που έδωσε στο γραφείο τύπου της Μπίρστον, που ξεκάθαρα πρόκειται περί λάθος. Εγώ φαντάζομαι ότι έχει μπερδευτεί με τον προπονητή των τερματοφυλάκων του Άρη, τον Λικούδη. Το όνομα του αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει, συγγνώμη. Πρέπει να πήρανε ή αυτό ή πήρανε τις περσινές συνθέσεις και είπαν εντάξει, πόσο να άλλαξε. Και τώρα που το λες, σε σχέση με πέρσι, έχουμε 6 ποδοσφαιριστές. Ήταν η ίδια άμυνα, σου λέει εντάξει, η ίδια άμυνα. Η ίδια άμυνα ο τερματοφύλακας και ο Ιντζόλ στο χώρο του κέντρου μέσω αμυντικά όριστα, ας πούμε, πήγε με τη συνταγή την περσινή, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Και αυτό φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο. Οι Βέλγοι δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτα. Απλά ήταν στην άμυνα και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό. Χάθηκαν καλές ευκαιρίες και αυτό γράψαν και οι Βέλγοι στο Twitter τους. Αυτό γράψαν στο ημίχρονο ότι ο τερματοφύλακας έκανε δύο καλές επεμβάσεις και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι. Δεν τους έβγαινε με τίποτα. Ας περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο που κάτω από τα κωδικά έκατσε ο Κουέστα. Αριστερά ο Μενέντες. Ωραίος ήταν ο Κουέστα. Ωραίος ήταν. Και γενικά ήταν και όλοι οι τερματοφύλακες στο Άρη ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Τους είδα. Αριστερά ο Μενέντες. Στο κέντρο της άμυνας ο Βελέθ με τον Δελζίση, ο οποίος Δελζίση αντικαταστάθηκε στο 60 από τον νεαρό Μπακαγιάννη. Και δεξιά. Να πούμε ότι και οι δύο νεαροί παίξαν στο Κέμπεκα Γιάννη. Και ο Μπακουτζή. Έτσι. Μπήκανε μαζί κιόλας. Ο Τζανακάκης ήταν ο μόνος ποδοσφαιριστής που έβγαλε 90 λεπτό και αυτό εξ ανάγκης, γιατί ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης τραυματίστηκε στην προπόνηση της Πέμπτης. Τραυματίστηκε το πρωί της Πέμπτης. Το απόγευμα της Πέμπτης δεν προπονήθηκε. Την Παρασκευή δοκίμασε να μπει, αλλά φυσικά δεν θα ρίσκαρε κανένας σε αυτό το σημείο της προετοιμασίας κάτι παραπάνω. Ήτανε τελικός όμως, Γιώργο. Ναι, πήραμε το κύπελλο, αλλά εντάξει, χρειάστηκε η θυσία του Τζανακάκη 90 λεπτά. Ήρωας Τζανακάκη. Εντάξει, φυσικά. Προς το τέλος ακούγαμε αγκουμαχούς. Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς για 90 λεπτό. Μπροστά ο Μπάσα, ο οποίος φάνηκε από την αρχή έδωσε δείγματα γραφής του πόσο σκληρά θα παίξει και ότι δεν θα αφήσει εύκολα. Δεν θα αφήσει εύκολα σε καμία περίπτωση να περάσουν οι μπάλες και οτιδήποτε θα είναι στο χώρο του κέντρου πάντα. Ότι όταν έγινε η μανούρα με το. Τώρα και σε φιλικό παιχνίδι κιόλας να γίνεται. να υπάρχει σύραξη, δεν αναρωτήθηκε κανένας ποιος άλλος μπορεί να είναι. Πρώτος πήγε. Ξεκάθαρα. Μπροστά τους ο Ιντζόγλου έμεινε μέχρι το 60 που αντικαταστάθηκε από τον. Από τον Σταμπουλίδη, τον ομογενή Έλληνο-Αυστραλό, τον 24χρονο, ο οποίος υπέγραψε και αυτός. Μια μέρα πριν φύγει αποστολή στην Ολλανδία, υπέγραψε μονοετέ συμβόλαιο. Να πούμε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δοκιμάστηκε στα 3-5 πηγάδια από τον Πάκο Ερέρα, ο οποίος άναψε το πράσινο φως για την απόκτησή του ξεκάθαρα. Και στη συνέχεια, ο Κολάσο, ο οποίος και αυτός βγήκε στο 60, και ο οποίος έδειξε ωραία δείγματα γραφής, ειδικά στην αριστερή πλευρά, σε συνεργασία με τον Ματέο Γκαρσία. Και στη θέση του πέρασε. Δείχνει ότι το ξέρει το τόπιο ο Κολάσο. Δηλαδή, και το καταλάβαιναν και όλοι από τον τρόπο που άλλαζε την μπάλα και την κρατούσε και μοίραζε το παιχνίδι, ότι μιλάμε για ένα παίκτη άλλο επίπεδο και μια αρκετά ποιοτική μεταγραφή για τον Άρη φέτος. Και ο Πάκο Ερέρα τα προσέχει αυτά. Δείχνει να διαλέγει παίκτες που ξέρουν το τόπι που λέμε. Και ακόμα να φανταστούμε ότι δεν υπάρχουν τα τρεξίματα τα αναμενόμενα. Από την... Εντάξει, ναι. Στη θέση του Κολάσο πέρασε ο νεαρός Μπακουτσής, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις του κέντρου, από μεσοαμυντικός μέχρι επιτελικός μέσος. Παίζει και τις τρεις θέσεις του κέντρου. Μπροστά τους. Και για τον Μπακουτσί, να σε διακόψω πάλι, να πούμε ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή νεαρών παικτών και στην προετοιμασία και στους αγώνες. Θέλει να πάρουν ρυθμούς ο Πάκο Ερέρα αυτά τα παιδιά, γιατί όπως ξέρουμε στα παιχνίδια του κυπέλου είναι χρήσιμο να είναι σε ετοιμότητα οι νεαροί, καθώς θα βρίσκονται αναγκαστικά, σε εισαγωγικά το αναγκαστικά, στο ρόστερ των ομάδων βάσει κανονισμού. Είναι απαραίτητο, ναι. Είναι απαραίτητο από την ελληνική νομοθεσία. Να πούμε ότι την Παρασκευή. Θα έλεγα αυτό με τον Πασχάλη Μελισσά. Βγήκε ο Πασχάλης Μελισσάς στο All About Arizona Net και είπε κάποια λόγια για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως ας πούμε για τον Μπακαγιάννη, ένας παίχτης που χρησιμοποιεί και το αριστερό και το δεξί πόδι που έχει. Είναι από τις ακαδημίες, δύο παιδιά από τις ακαδημίες, είναι γεννημένοι και οι δύο το 2001. Μιλάμε για παιδιά που είναι 17-18 χρονών, ουσιαστικά νομίζω δεν έχουν ηλικιωθεί ακόμα. Τώρα και... τα βλέπεις καλά, τα έγραψα. Πάντα. Και είναι ικανός και με τα δύο πόδια. Στην άμυνα
Ενώ ο Μπακουτής αγωνίζεται, όπως είπαμε, σε όλους τους χώρους του κέντρου. Είναι δύο παίχτες που... Πολυεργαλείο ο Μπακουτζής, γιατί από ό,τι θυμάμαι όταν, γιατί έτυχε να τα γράφω κιόλας τις δηλώσεις του Πασχάλη Μελισσά, μπορεί να παίξει και ως αμυντικό χαφ και box to box όπως λέμε και ως κεντρικό χαφ στο... Και σίγουρα, είναι πολυεργαλεία παίκτες. Και σίγουρα μαζεύουν εμπειρίες, γιατί δεν τους έχει ξανατύχει πάνω στους προπονητής. Και οι δύο ποδοσφαιριστές αυτοί ακολούθησαν την ομάδα και είπαμε, όπως είπαμε, και στα 3-5 πηγάδια. Mm-hmm. Πήραν και χρόνο συμμετοχής μέσα προπονητής και με αυτά και σιγά σιγά βελτιώνονται. Όπως είχε πει και ο Ερέ, ότι θα ασχοληθεί με τα τμήματα των νέων. Γιατί αν θυμάστε καλά, στην συνέντευξη τύπου που είχε δώσει, τόνισε πως όταν ήταν στην Ισπανία, μαζευόταν ανατακτά χρονικά διαστήματα με τους προπονητές των ακαδημιών για να ορίσουν ένα κοινό πλάνο πώς θα κατευθυνθούν. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ειδικά για τον Άρη που θέλει να εξελίξει οτιδήποτε βγάζει. Το, ναι. Ναι, το γιατί... δουλεύει και είναι σημαντικό να γιατί... υπάρχουν νεαρά παιδιά να στελεχώνουν τις θέσεις της πρώτης ομάδας στο μέλλον. Γιατί ουσιαστικά οι ομάδες δεν βασίζονται μόνο στις μεταγραφές, πρέπει να βασίζονται και στα δικά τους παιδιά φυσικά. Που έρχονται ακόμη και από τα μπαμπίνι τις κατηγορίες. Φυσικά. Και να συνεχίσουμε με το χθεσινό, με τις ενδεκάδες από χθες. Ναι. Μπροστά... Μ' αρέσει που τα έχεις αναλυτικά και τα... μπροστά από... Είσαι διαβασμένος λίγο κάτω. Μπροστά από αυτό το χώρο του κέντρου έπαιξε ο Μπάμπης Παυλίδης από τα δεξιά και ο Μιλούνοβιτς από τα αριστερά και προθυμές ήταν ο Διαμαντόπουλος. Μπάμπης Παυλίδης, 20 και το κύπελο. Φυσικά οι φωτογραφίες μπορείτε να τις δείτε. Είναι από χθες αναρτημένες στο All About Aris. Νομίζω αυτό με τα τουρνουά και τα κύπελα σε φιλικό επίπεδο είναι και λίγο αμήχανη η θέση του, του αρχηγού. Όταν σου δίνουν ένα κύπελο το οποίο ουσιαστικά είναι κύπελο στα χαρτιά, δεν είναι δηλαδή επίσημο τρόπεο, είναι και λίγο το σηκώνες με μισή χαρά. Δεν το είχε κάνει πρόβα για το Μάιο. Πέρα από την πλάκα είναι το δεύτερο, είπαμε, όπως είπαμε, τουρνουά στη μνήμη του Τένεκερς. Την περσινή χρονιά, έτσι εντελώς εγκυκλοπαιδικά, το σήκωσε η Γάνδη. Mm-hmm. Το τουρνό, το κύπελο. Δύο πράγματα θυμήθηκα όταν είδα το Μπάμπη Παυλίδη να σηκώνει το κύπελο. Ένα, πρόπερσι, αν δεν κάνω λάθος, ή πριν τρία χρόνια, όταν ο Άρης πήρε το Νικ Γκάλης Καπ, κόντρα σε Τσέσικα τότε, αν θυμάσαι, και λέγαμε, πήρε το κύπελο τώρα, θα γίνει και συνέχεια. Και επίσης θυμήθηκα και Λίβερπουλ πέρσι στο Asia Cup που έγινε το παρόμοιο. Εντάξει, κοίτα. Είναι σημαντικό τροπεθήκη τη Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια. Θα τα πούμε μετά, Γιώργο, κάτω και για τη Λίβερπουλ και για την Τσέλσι και για. Που έχουμε γεμίσει εδώ πέρα οπαδούς της United και της Τσέλσι ξαφνικά. Θα τα πούμε όλα αυτά. Τι να κάνουμε, φίλε, έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Πες μας λίγο, ολοκλήρωσε λίγο για το φιλικό. Μια πρώτη ματιά που κάνουμε. Εντάξει, έχουμε τρεις ώρες να τα αναλύσουμε όλα, να τα πούμε όλα και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος παραπονεμένος. Για ένα γενικό σχόλιο ότι μπήκανε με φανερές τις διαθέσεις οι ποδοσφαιριστές του Άδια, υψηλή πίεση ακόμα από την αρχή, η μπάλα χαμηλά δεν σηκώθηκε νομίζω σχεδόν ποτέ, δεν υπήρξε κάτι. Και κάθε φορά που σηκωνόταν, όπως έλεγε και ο Νίκος στη συνέχεια που έκανε σχόλιο στα 3-5 πηγάδια, η εντολή του Ερέρα ήταν να μην σηκωθεί η μπάλα γιατί δεν παίζουμε, λέει, μπάσκετ. Αστειευόμενο σε μια φάση, τη σταμάτησε και του είπε ότι δεν παίζουμε μπάσκετ. Λέει, θέλουμε ποδόσφαιρο, η μπάλα στρωτά και χαμηλά. Καλά, ας μην λέμε πολλά. Ξέρεις τι, εγώ το φοβάμαι λίγο να λέμε τέτοια, γιατί μπορεί στα μισά τη σεζόν να θυμηθούμε το αγγλικό ποδόσφαιρο και να αρχίσουμε τις γιώμες. Ναι, η μπάλα είναι εντελώς, αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή είναι εντελώς σε πολύ πρώιμο στάδιο. Φυσικά περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα φιλικά, να δούμε και τα Ελλάδα φιλικά, που εκεί θα σχηματίσουμε σίγουρα καλύτερη άποψη. Είναι το ιδανικό, είναι αυτό που θέλουμε. Τώρα, κατά πόσο θα το πετύχει αυτό ο Πάκο Ερέρα και καμία, η ετοιμότητα. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε διθυράμβους από το χθεσινό παιχνίδι. Αλλά έδειξε μια καλή εικόνα. Είναι μια εικόνα που... 0-0 δεν μπορείς να... ίσως στην ετοιμότητα των τερματοφυλάκων που πιάσανε τα πέναλτι και μεσοαμυντικά λίγο... Μεσοαμυντικά η ομάδα λειτουργήσε εξαιρετικά όλο το 90 λεπτό. Μέσω επιθετικά, μετά και την αλλαγή, όλη την αλλαγή της ενδεκάδας, δεν μπορείς πάλι να βρεις τα πατήματά σου εύκολα. Παίξαν ουσιαστικά δύο ενδεκάδες ολόκληρης. Ήταν πολύ φυσιολογικό να πέσει ο ρυθμός των ποδοσφαιριστών του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς οι Βέλγοι. Αν και η ομάδα που έχασε πέρσι την άνοδο ειδικά στα μπαράζ της Β' κατηγορίας του Βελγίου, να υπενθυμίσουμε ότι 5 του μηνός είναι η πρώτη αγωνιστική. Ουσιαστικά αυτό ήταν η πρόβα τζενεράλε για αυτούς πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ήταν καμιά σχέση σε βαθμό ετοιμότητας, τρεξίματος. Δεν είχε κάνει σχέση ότι είναι η Β' κατηγορία. Έχει... Ρε Γιώργο, δηλαδή, η δεύτερη κατηγορία Βελγίου...
αν είναι η πρώτη κατηγορία ανάλλαντη, η δεύτερη κατηγορία βλέπει πόσο ανάλλαντη πρέπει να είναι αυτό το πρωτάθλημα. Ποιο το βλέπει. Θύμησε μου να, να σου στείλω κάποια παιχνίδια να δει. Ειδικά για το στοίχημα. Στη σημαντικού ενδιαφέροντο. Ναι. Ο αγώνα διεξάχθηκε να πούμε στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αμβέρσα. Το οποίο δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση αυτό το 1920. Ουσιαστικά το 1920 δημιουργήθηκε του Ολυμπιακού Αμβέρσα, τότε χωρούσε 30.000. Δεν νομίζω να έχει μοβ καθίσματα. Πλέον μετά την ανακατασκευή του, χωρίστηκε σε 4-5 κομμάτια. Συγχωρείτε με, δεν θυμάμαι αυτή ακριβώς αυτή τη στιγμή. Έγινε ένα σχετικό αφιέρωμα χθες το απόγευμα που ο Χρήστανδος επισκέφτηκε το μουσείο και μπορείτε να δείτε, ας πούμε, και φωτογραφίες από τη Δάδα. Το 1920, μιλάμε, η Δάδα ήταν γεμάτη κάδυνα. Απλά με κάδυνα συντηρούνταν. Μην βλέπουμε πλέον τις Δάδες που, είναι, που καίνε όλη μέρα και δεν παθαίνουν τίποτα. Δεν επισκέφτηκε απλά, έκανε μια αυτοψία. Ναι, γιατί χθες βρέθηκε από μεσημέρι. Μπορεί να έκλεισε και 12 ώρες στην Αμβέρσα, ειδικά με την καθυστέρηση του λεωφορείου. Εντάξει, γιατί η ατυχία συνεχίζει να, νομίζω, να χτυπάει τον Άρη. 45, που καθυστέρησε η αποστολή 45 ολόκληρα λεπτά εξαιτίας μηχανικού προβλήματος που συνέβη στο λεωφορείο που μετέφερε την ομάδα. Εντάξει, όπως και να το κάνεις. Καλημέρα από το πρωί, φαίνεται. Και να πούμε ότι ο αγώνας ολοκληρώθηκε περίπου 11 παρά. Και δεν ολοκληρώθηκε στα 90, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν στο 88 το έλειξε. Είχαμε τα απαραίτητα, τα λεγόμενα cooling break, λίγο για να δοριστούν οι παίχτες. Ναι, παρόν ήταν και στο γήπεδο. Ναι, αυτό περιμένω να ολοκληρώσεις. Υπό το βλέμμα του Ντίνο Διαμαντόπουλου έγινε το παιχνίδι. Ο τεχνικός διευθυντής του Άρη βρέθηκε στο πρώτο φιλικό των κιτρίνων και παρακολούθησε από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Πάκο Ερέρα έτσι, στα πρώτα λεπτά αγωνιστικά στο φιλικό με τη βέλγικη ομάδα και έβγαλε και εκείνο τα συμπεράσματά του. Και εκτός από τον Ντίνο Διαμαντόπουλο. Και οι φίλοι του Άρη ήταν εκεί. Όπως και αυτό το φαινόμενο με τους φίλους του Άρη εκεί θα γίνει ακόμα πιο έντονο όταν η ομάδα δώσει τα φιλικά στην Ολλανδία που είναι και δίπλα στο Βέλγιο. Είναι δίπλα παντού, είναι 1,5-2 ώρες σε υπερσύγχρονους δρόμους εκεί πέρα. Σε 1,5-2 ώρες έχει φτάσει από μια άκρη στην άλλη. Και χθες είχαμε φίλους του Άρη που παρακολούθησαν από κοντά την προσπάθεια του Πάκου Ερέρα και των παιχτών του. Και αυτά για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θα κάνουμε διάλειμμα. Θα κάνουμε διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε και με τη συνέντευξη του Γιώργου Κολτσίδα, του Γενικού Αρχηγού του Άρη, που μίλησε στους δημοσιογράφους και αρκετά θέματα από την προετοιμασία και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Επιστρέψαμε. Γιώργο, έτσι να. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα του Άρη που έχουμε αρκετά, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για χθες. Γιατί είδα η αρχική μου σελίδα στο Facebook γέμισε μετά το φιλικό με την έκλειψη της Σελήνης. Γιατί μας πιάνει αυτή η τάση ξαφνικά, εκεί που είμαστε και ζούμε τις καθημερινές μας και νορμάλες ζωές, να γινόμαστε 46 χωρισμένες γυναίκες και να ασχολούμαστε με το φεγγάρι και το. Θέλω να συνημερώσω ότι βγήκα σε κάποια φάση στο μπαλκόνι, ναι, και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Βέβαια, δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα με την ίδια έκταση που το βλέπουμε στο εξωτερικό. Απλά θέλω να σου πω ότι ορισμένα live. Εκείνη πιο κοντά. Εκείνη πιο κοντά. Ορισμένα live που έκανε ειδικά η NASA, που το είχε σε απόσταση φοβερή, η εικόνα ήταν άκρως εντυπωσιακή και αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει ανά πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ανά 100 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Γιατί διάβασα διάφορα χθες. Ξέρεις, είναι αυτό με το που γίνεται κάποιο φυσικό φαινόμενο όπως αυτό. Έχει και την απαραίτητη δισογραφία από κάτω, πότε έγινε, πότε θα γίνει, τι συμβολίζει και. Μας αρέσει, μας στρέφει αυτό το έτσι, να γίνει καμιά έκλειψη, να βρουν εκεί. Σούπερ Νάζο, φίλε. Βρέθηκε νερό στον Άρη και ασχολούμαστε έτσι. Πήγε πέρα την πλάκα την προηγούμενη εβδομάδα να κάλυψε Νάσα, αλλά δεν νομίζω κάτι που. Ναι, υδροφόρο ορίζοντα. Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Δεν νομίζω κάτι που θα μας απασχολήσει τώρα. Στα κοντά, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, κοίταξε, αυτή η εκπομπή είναι Σαββατοκύριακο, είμαστε πιο χαλαρά, οπότε πάντα θα μας απασχολεί. Όπως μας ενημερώνει και ο νεαρός ρεπόρτερ, θα βγει για τα θέματα της προετοιμασίας. Δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Ξεκάθαρα. Σχολίασε στο. Είναι παντού ο άνθρωπος. Και στην Ολλανδία και στην Ελλάδα. Θα βγει λίγο μετά τις 2 για να μας ενημερώσει για τα όσα έγιναν χθες, τα παραλυπόμενα, τα χθεσινά, και ό,τι δεν είδαμε εμείς. Σίγουρα έχει μια πολύ καλύτερη άποψη. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω για ρεπορτάζ εκεί πέρα τι γίνεται στην Ολλανδία. Εντάξει, το μισό είναι το αγωνιστικό και το άλλο μισό είναι το να μας περιγράψει τι γίνεται στην Ολλανδία εκεί πέρα. Γιατί φύγανε από εδώ και περιμένανε δροσιά και πήγαν εκεί και έχουν 40 βαθμούς.
Το χθεσινό παιχνίδι διεξήχθη. Επειδή είσαι και των ελληνικών. Είσαι τρομερός. Το χθεσινό παιχνίδι διεξήχθη υπό 33 βαθμούς. Είχαμε τουλάχιστον... και λίγη βροχή. Συνθήκες Αμαζονίου. Είχαμε τουλάχιστον δύο cooling break, τα λεγόμενα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να... Μιας και ξεκινήσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής All About Aris Weekend. Μας ακούτε στο Libero 107,4 και μέσω ίντερνετ σε όλες τις πλατφόρμες τις ίντερνετικές. Στέλνετε και τα μηνύματά σας FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 για να έχουμε και μια πιο έτσι, άμεση επικοινωνία. Τώρα μέσω Facebook δεν σας ενθαρρύνω να στέλνετε στον Γιώργο Γκάτο, γιατί θα αρχίσει, θα το πάρει πάνω του μετά και θα ασχολείται μόνο με αυτό. Μπορείτε να με βρείτε όλες τις ώρες. Έτσι, έτσι. Θες να δώσεις και διεύθυνση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις χθεσινές δηλώσεις. Είχαμε δηλώσεις Πάκο Ερέρα και Γιώργου Καντιμήρη. Ναι, ο Πάκο Ερέρα. Ο Πάκο Ερέρα με την μετάφραση του Ρόλ Μπράβο. Ευχαριστημένος ο Πάκο Ερέρα φάνηκε. Είπε πως στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν καλύτερη. Ναι. Ανέφερε γενικά πως για 60 λεπτά ήταν καλή ομάδα και ήταν ευχαριστημένος. Έμεινε ευχαριστημένος με τα όσα είδε, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι παίχτες από την ημέρα που ξεκίνησαν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι τώρα δεν είχαν δώσει κάποιο φιλικό με την ομάδα έτσι ώστε να ξεθυμάνουν ξεκάθαρα. Δεν έχουν τα απαραίτητα τρεξίματα και αυτό φάνηκε, όπως είπε και ο Πάκο Ερέρα, στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα. Ίσως τον επηρεάσει λίγο το σχεδιασμό η αναβολή του αγώνα με την ΑΕΚ. Θα ήθελε να έχει πρώτο δείγμα με την ΑΕΚ και με μια ομάδα που είναι πιο ελληνική από τους Βέλγους, ναι. Αλλά στα και πιο έτσι, στα μέτρα του Άρη, σε ίδια κατηγορία, σε ίδιο τόνο. Φυσικά, όπως ήταν αυτονόητο το παιχνίδι, δεχόντουσε δίχως αναβολή, ας πούμε, αναβολή κατευθείαν για αυτά τα θέματα, αυτή την τραγωδία που έγινε στην Αττική. Ήταν ολόσωστη απόφαση. Και ο Θόδωρος Καλλιπίδης με τον Δημήτρη Μελισανίδη αποφάσισαν την αναβολή του αγώνα. Αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά θα κοστίσει την ΠΑΕ, αλλά τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από ανθρώπινες ζωές, νομίζω, και το πένθος που υπήρχε αυτές τις μέρες, που ακυρώθηκαν τα πάντα. Και στην τελική κανείς από εμάς δεν είχε όρεξη. Υπήρχε ένα διήμερο μούδιασμα. Ένα μούδιασμα. Ναι. Και όχι απλά υπήρχε, θα υπάρχει νομίζω και τον επόμενο καιρό. Σίγουρα. Γιατί εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται νομίζω. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έχει γίνει πλέον όμως σε εισαγωγικά ετήσια παράδοση δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό με τις πυρκαγιές. Και αν δεν έχουμε πυρκαγιές σε ένα καλοκαίρι, λίγο παραξενευόμαστε. Λέμε τι έγινε τώρα, πώς έκατσε έτσι. Πηγαίνει δυστυχώς από πνιγμούς στη Μάνδρα, σε φωτιές στο Μάτι και σε εκείνη την περιοχή που ουσιαστικά δυστυχώς κάει και ολόκληρο και εξαφανίστηκε ένα σκέλος από το χάρτη. Τα πράγματα είναι αρκετά στενάχωρα. Λοιπόν, για να φύγουμε από τα δυσάρεστα. Να επιστρέψουμε λίγο στα δυσάρεστα και να ασχοληθούμε μετά του Άρη ξανά. Να επανέλθουμε στις δηλώσεις του Πάκο Ερέρα, ο οποίος ανέφερε πως η ομάδα με δική του παρόρμηση και ήθελε να κερδίσει το πρώτο μέρος και καθώς ήταν και καλύτερη και είχε διάθεση να δημιουργήσει φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε, γι' αυτό βγαίνει και το 60 λεπτό. Καλά παίξαμε στο πρώτο τέταρτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Οπότε αν κάνουμε 15 και 1 τέταρτο, 60 λεπτά. Μετά έγιναν οι αλλαγές, μπήκαν και είναι αριστερό παιχνίδι. Φάνηκαν τα τρεξίματα, θέλω να σου πω. Ότι οι Βέλγοι αντέξανε να βγάλουν 90 λεπτό. Σε σχέση και με τους δικούς μας που έχουν λιγότερα παιχνίδια στα πόδια τους, εντελώς δεν είχε τόση ομοιογένεια, θέλω να σου πω. Έτσι. Εγώ να πω τώρα ότι σε ακούω και από τα διακουστικά μου, γιατί επανήλθε λίγο πριν, σε ακούω μόνο από το ένα. Τώρα έκανα μια απότομη κίνηση και, και ήρθες και από τα αριστερά μου τώρα. Εγώ σε προσέχω κανονικά, δεν σε έχω χάσει δευτερόλεπτο. Έτσι. Σε ακούω κανονικά. Ενώ ο Γιώργος Καντιμήδης. Τα έχω μπροστά μου. Να πω κιόλας ότι πριν είδα Γιώργος Γκάτος δίπλα στις δηλώσεις Πάκο Ερέρα. Όχι, φίλε, ήταν καθαρό έργο Χρήστο Τσαλίδη. Με live λοιπόν, μετάδοση. Ανέφερε ο Γιώργος Καντιμήρης και στάθηκε κυρίως στην ίδια άμυνα που είχε η ομάδα και πέρσι. Και ανέφερε πως αυτό βοήθησε στα πρώτα λεπτά του αγώνα, καθώς γνωριζόντουσαν οι παίκτες μεταξύ τους. Ανέφερε πως υπήρχαν δύο εντεκάδες στην ουσία στο παιχνίδι και ουσιαστικά, όπως είδαμε και βάσει αυτών που ανέφερες στην αρχή της εκπομπής, έτσι ακριβώς έγινε. Υπήρξαν δύο εντεκάδες και ανέφερε πως δεν ξέρει αν θα προλάβουν να παίξουν και όλοι μεταξύ τους έτσι όπως γίνεται. Γι' αυτό εκεί απόδωσε και επέδωσε κιόλας και την έλλειψη ίσως συνεργασίας καλής σε αυτά τα πρώτα 90 λεπτά ανάμεσα στους παίκτες του Άρη. Το δικαιολόγησε. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε στην Ολλανδία είναι δύο ενδεκάδες
Ουσιαστικά είναι 23 παίχτες. Είναι 3 τερματοφύλακες. Ο Δημήτρης Κωνσταντίνης που αυτή τη στιγμή είναι τραυματίας. Οι δύο νεαροί, ο Μπακουτσής και ο Μπακαγιάννης. Ο Χαλάλαπος Σταμπουλίδης που αποκτήθηκε και αυτό την Πέμπτη. Ενώ έχουμε και στην Ελλάδα αρκετές εκκρεμότητες. Όπως ο Μουμίν, για παράδειγμα, που δεν ακολούθησε την αποστολή. Θεωρήθηκε ότι ο Πάκο Αρέρα επέλεξε έναν εκ των Μουμίν Ντζόγλου. Και νομίζω ότι πήρε τον Ντζόγλου. Προτίμησε τον Ντζόγλου. Θα τα δούμε και αναλυτικά αυτά. Ναι, θα δούμε συνέχεια αυτά. Όπως ο Μπαρκάν έμεινε και αυτός στην Ελλάδα και του δόθηκε δεκαήμερη άδεια για να λύσει το συμβόλαιό του ή να βρει ομάδα. Μένει γι' αυτό γιατί το ρόστερ πλέον του Άρη αρχίζει και μεγαλώνει σιγά-σιγά. Και επενθυμίζουμε. Οι προσθήκες ήταν αρκετές, ναι. Επενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε στην αναμονή του Γιουνές, του Μελέτζε. Και σίγουρα εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι ο Άρης θα ψάξει και για εξτρέμ πλάγιο επιθετικό. Είναι, το θεωρώ δεδομένο. Σίγουρα ναι, το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και υπάρχει καιρός ακόμα για ορισμένες προσθήκες, ορισμένες αλλαγές. Εγώ δεν θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είναι στην Ολλανδία ότι θα έχουν κανονικά συμβόλαιο. Όχι κανονικά συμβόλαιο. Θέλω να πω ότι... στα του Ηρακλή τώρα, μια ανακοίνωση. Στα του Ηρακλή, φίλε. Μια ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, το οποίο ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Παπαδόπουλου, του πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, που αγωνίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, στους Κίτρινους το 2011-2012, και του Μανώλη Νικολακάκη. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι ένας παίχτης που αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής και ουσιαστικά επιστρέφει στην ομάδα με την οποία απέκτησε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο που ανδρώθηκε πίσω στο 2006. Στο Κώστα. Μακρινό, 2006. 12 χρόνια πριν. Είναι γεννημένος το 1989, φίλε. Ήταν το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Έμεινε στην Ηρακλή για 2 χρόνια με 25 συμμετοχές και ένα γκολ. Στη συνέχεια μετακόμισε στον Ολυμπιακό, στην Δυναμό Δρέσδης, στη συνέχεια στον Άρη. Μετά από τον Άρη ακολούθησε η Κρακοβία, η Χαποέλ Μπνέι Σαχνίν, η Χαποέλ Ακρέ, η Χαποέλ Κφάρ Σαμπά και η Βέρεια. Ενώ ο Μανώλης Νικολακάκης είναι ένας ακραίος αμυντικός που γεννήθηκε το 1991. Το πρώτο συμβόλαιο το υπέγραψε το 2011 στο Λεβαδιακό, ενώ συνέχεια αγωνίστηκε στην ΑΕΛ, στα Τρίκαλα, στην Εργοτέλη και τελευταία του σταθμός η Ακρόπολης στη Σουηδία. Ο Ηρακλής καλωσόρισε τους δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα το βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνει για την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Ήδη... Κάτι και ρεπορτάζ, Ηρακλή, έχουμε, το οποίο θέλω να μου προωθήσεις κιόλας, γιατί θα μου χρειαστεί. Το του Ηρακλή. Θα μου χρειαστεί εγώ. Ας είμαι να ξέρω κάτι παραπάνω. Κοίτα, για να το λες, φίλε, δεν αφήσω ποτέ τις πηγές σου. Έτσι. Ξεκάθαρα, έχεις λοιπόν, κάτι. Είδες και ρεπορτάζ Ηρακλή και άμα τύχει και τίποτα για ΠΑΟΚ, θα πούμε και για ΠΑΟΚ. Φίλε, είναι εκπομπή Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το ραδιομέγαρο, φίλε, του Λίμπερο. Το ραδιοφωνάκι. Φίλε, αυτό είναι το ραδιομέγαρο. Άσχετα που οι περισσότεροι που ακούν αυτή τη στιγμή ή βρίσκονται ξαπλωμένοι σε μια ξαπλώστρα ή είναι κολλημένοι στην κίνηση για Χαλκιδική. Τώρα αυτό ήταν. Οι ελάχιστοι που παραμένουν, ας πούμε, για στη Θεσσαλονίκη. Για το Γιάννη Παραπονιάρη που είχε άδεια τώρα ήταν αυτά. Ήταν η σπότα. Καλά κάνουν. Γιάννη είναι και εδώ η ξεκούραση. Εσύ που θα πάρει. Εμείς έχουμε ακόμα. Είμαστε μάχημοι ρεπόρτερ. Ο μάχημος όμως ο ρεπόρτερ που προνόησε πήρε την άδειά του πριν τις εκπομπές και τώρα είναι πανέτοιμος. Έκανε μια εβδομάδα. Έκανε την απαραίτητη χαλάδωση πριν από τα. Τι να κάνουμε. Πέρσι είχαμε Νίκο Παπαδόπουλο φαντάρο στα κομάντο. Εντάξει, ήταν μαχητή. Οι πιο δύσκολοι τρεις μήνες. Εντάξει, σιγά. Εμπειρίες πήρες μου. Να πούμε πάλι... και για ξανά ότι μετά, στις 2 και 4 θα βγει ο Χρήστος. Μετά τις 2 θα μας ενημερώσει. Είδες τι έγινε τώρα, μας έφαγε το μισάωρο. Εκεί που θα βγει μισή ωρίτσα θα βγει ένα τεταρτάκι. Έχει μια χαρά. Ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του. Εντάξει, θα έχει. Στα του χθεσινού αγώνα, για να το κλείσουμε πάνω κάτω. Θα πεις και για τα συμπλήν. Θα μας κάνεις ένα απολογισμό. Ναι. Να ξεκινήσουμε από τα θετικά που είπαμε σίγουρα είναι η αμυντική λειτουργία του Άρη που είναι η ίδια από την περσινή σεζόν. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Οι ποδοσφαιριστές έχουν την απαραίτητη χημεία μεταξύ τους, γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Και από εκεί φάνηκε και το γεγονός ότι οι Βέλγοι απείλησαν την αιστεία του Άρη μόνο
εκτός ότι απειλήσαν ελάχιστες φορές, μιλάμε για 2-3 φάσεις σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, μόνο ή αποστημένα ή σε κάποιες ξαφνικές αντεπιθέσεις που. Δηλαδή, δεν ήταν ορθολογικό. Δεν ήταν φάσεις κλασικές. Και μιλάμε για έτοιμη ομάδα που ξεκινάει τις υποχρεώσεις της την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 5 Αυγούστου. Ναι, ήταν έτσι μια τελική πρόβα. Στα backstage του χθεσινού αγώνα, ο Ούγκο Σόουζα συνάντησε τον προπονητή που είχε τη δεύτερη χρονιά στη Βάσλαντ Μπέβερεν, τον Γιάννιτς, δώστε μου μισό λεπτάκι, θα τον βρω. Ο οποίος, Γιάννης και ναι, Γιάννης. ο οποίος ήταν στην Βάσλαντ Μπέβερεν. Αυτός το έκανε, συναντήθηκαν πριν τον αγώνα, έτσι. Ναι, είχε... μπορείτε να δείτε, υπάρχουν και φωτογραφίες με το χθεσινό παιχνίδι. Οι δύο άντρες ήταν μαζί στην Βάσλαν Μπέβερεν το 2015-2016. Ο προπονητής ονομάζεται Στέιν Βρέιβεν. Είναι τον τελευταίο χρόνο στο τιμόνι, ουσιαστικά θα έλεγα, Κώστα. Να σε ρωτήσω λίγο, αυτή η φανέλα που έχεις μπροστά σου είναι της Βάσλαν. Ναι. Αυτή η φανέλα γιατί θυμίζει λίγο Βαλεντίνο Ρώση, πόσο χωρικούς έχουν. Είναι η ιδεολογία γαλλικού πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν έχεις προσέξει σε ομάδες, ειδικά τις β' κατηγορίες. Λέει και είναι φανέλες βόλεϊ. Είναι. Ξεκάθαρα, βλέπω ένα, δύο, τέσσερις βασικούς χορηγούς στην κεντρική φανέλα. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Φαντάζομαι γίνεται σορτσάκι πίσω. Εδώ ο Ούγκο Σόουζα ξαναβρήκε τον παλιό του προπονητή. Ουσιαστικά, όσο ήταν ο Βρέιβεν στην Μπέβερεν, ο Σόουζα δεν είχε και πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή, γιατί δυστυχώς είχε υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό και αγωνίστηκε μόλις 7 συμμετοχές και κυρίως στα play-off που έπαιξαν οι ομάδες στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Α, γι' αυτό δεν του κράτησε κακία, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν τον επέλεγε, δεν είναι ότι είχε πρόβλημα. Ναι, είχε θέμα τότε και μην ξεχνάμε ότι μετά από τόσους μήνες απαραξίας πήρε την φόρα για την Θεσσαλονίκη. Έχεις έναν έρωτα με τον Μαγκή, τον έχεις μπροστά σου αρκετή ώρα. Ετοιμαζόμαστε και για τα μπασκετικά συνέχεια. Δεν θα είμαστε. Ο Άρης δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Ο Άρης δεν είναι μόνο μπάλα που λένε και οι παλαιότεροι. Η ναυαρχίδα του συλλόγου είναι τον μπάσκετ. Είναι τον μπάσκετ και την αριστεχνή. Που με αριστεχνή θα ασχοληθούμε σίγουρα. Γιατί και όχι μόνο του συλλόγου, και τη Ελλάδα ολόκληρη είναι τον μπάσκετ. Να σου πω κάτι ότι γίνεται και στην αριστεχνή αρκετέ κινήσει. Α πούμε για παράδειγμα, το γυναικείο βόλεϊ σε δύο μήνε έχει ευρωπαϊκό τέτοιο, ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δηλαδή γίνεται το ανδρικό βόλεϊ, το οποίο βρίσκεται πλέον στο τιμόνι ο Μιχάλης Τροπίδης και έχουν γίνει τουλάχιστον 5-6 κινήσεις ενίσχυση του ρόστερ. Το οποίο κάτι και αυτό που δεν μας έχουν συνηθίσει. Θα πάρει το τέτοιο. Ναι. Και για το γυναικείο βόλεϊ να πούμε ότι φέτος ό,τι τίτλο πανηγύρισες ήταν στις ακαδημίες, στις νεανίδες, στις κορασίδες. Αν δεν κάνω λάθος, είχε μια δεύτερη θέση και νομίζω είχε 3-4 θέσεις. Ναι, και φαίνεται πως καλύτερα γίνεται. Παραλίγο και οι γυναίκες. Παραλίγο, εντάξει. Και εκτός από την αμυντική. Από την αμυντική λειτουργία της ομάδας όλων των ενδιάμεσων. Πώς μας πας από το ποδόσφαιρο στο βόλεϊ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Κώστα. Το μάθεις πολλά εδώ. Είσαι συνάδελφος και πολύ καλός επαγγελματίας. Ναι, τι να σου πω. Γιώργο Γκάτ. Και εκτός από την αμυντική λειτουργία που διήρκησε όλο το 90 λεπτό, τουλάχιστον το πρώτο 45 λεπτό. Η επίθεση ήταν σε αρκετά καλό επίπεδο για την εποχή πάντα. Γιατί σίγουρα όλοι θα περίμεναν κάτι παραπάνω και από τον Τιγκινί και από τον Κολάσο που βοηθάει μέσω επιθετικά. Κοίταξε, ήταν. Στην πορεία θα βαρύνουν και τα πόδια, θα μπορεί να δούμε και χειρότερες εμφανίσεις αναγκαστικά λόγω της προετοιμασίας που θα έχει γίνει πιο εντατική. Θα έχει περισσότερα τρεξίματα. Είδαμε ήδη μια μισή ώρα σήμερα είχε τρέξιμο μόνο. Και έχουμε και τέτοιο. Γι' αυτό ήταν ευκαιρία χθες να δούμε λίγο πιο ορθολογικό ποδόσφαιρο, λίγο πιο 90 λεπτά τζανακάκι. Είδαμε. Εντάξει. Είμαστε και αναμονή του Χαμζά Γιουνές, ο οποίος θα πάρει το αεροπλάνο για Ολλανδία κατά πάσα πιθανότητα την Τρίτη ή την Τετάρτη. Ο Τινίσιος επιθετικός έχει ένα θέμα με τη βίζα, το κλασικό. Διαχρονικά έχουμε αυτά τα θέματα. Είναι τα κλασικά πράγματα που γίνονται και γι' αυτό αργεί ουσιαστικά να ενσωματωθεί με την προετοιμασία. Θα χάσει ένα κομμάτι. Θα χάσει σίγουρα και το φιλικό με την. Όχι την Ντεχάκ, νομίζω το Σάββατο. Με την θα χάσει τη Παρασκευή. Σίγουρα θα χάσει τη Τρίτη. Τη Τρίτη, ναι. Ναι. Και Παρασκευή είναι ωραία κάπου. Ουσιαστικά μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχή. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θα πάρει αρκετά λεπτά, καθώς δεν θα έχει τόσο. Την Τρίτη ο Άρης αγωνίζεται με τη Grabshaft. Στις 8 ώρα Ελλάδος. Εξαιρετικό γραφικό αυτό με τα φιλικά. Λύνει λίγο τα χέρια. Από το να τα ψάχνεις ένα-ένα, τα έχει παπ.
Τα έχει έτοιμα εδώ. Ναι, έχουμε ένα προβληματάκι. Ότι... Τι προβληματάκι έχουμε. Δεν βγαίνει ώρες. Κοίτα, νομίζω ότι η αντίστροφη μέτρηση είναι λίγο κολλημένη. Ναι, εντάξει, αυτό θα διορθωθεί. Αλλά δεν είναι, είναι κάτι εύκολο αυτό, τα γραφικά γίνονται. Δεν είναι και όλα μπαουτάρι στο. Σε παρακαλώ. Θα χάσει ουσιαστικά το φιλικό τη Τρίτη με την Grabsaft και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχή την Παρασκευή και το Σάββατο. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την εβδομάδα ο Άρης δίνει το φιλικό την Τρίτη την Παρασκευή το απόγευμα με την The Hag και το Σάββατο το μεσημέρι με τη Willem, μια ομάδα από το Tilburg, μια περιοχή που είναι ουσιαστικά δίπλα από εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αποστολή του Άρη. Και για να κλείσουμε σιγά σιγά και τη δεύτερη ώρα. Να σας πω λίγο εγώ πριν κλείσουμε τη, όχι, τη δεύτερη ώρα. Έχουμε, ναι, ναι, θα δεις, θα μιλάω αρκετή ώρα. Έχουμε, βλέπω εδώ μπροστά μου το βιντεάκι με την είσοδο και την παρουσίαση των ομάδων στο χθεσινό φιλικό με την Πυρσότ στο site της ΠΑΕ και στο Λαμπαουτάρης. Βρίσκεται πλούσιο υλικό από και φωτογραφίες και βίντεο από τη χθεσινή αναμέτρηση. Καθώς είχαμε. Νομίζω ότι έχει σπάσει σε 5 κομμάτια το μάτς. Είναι και τα 5 κομμάτια ανεβασμένα. Όποιος θέλει να το ξαναδεί και να το ξαναδεί το παιχνίδι. Είναι ολόκληρο. Ο νεαρός ρεπόρτερ Παύλα Κάμεραμάν Παύλα Ευχολύπτης. Τρέμει λίγο η θέση σου που το έχεις τρεις φορές. Κοίτα, να σου πω ότι ο Χρήστανος ξεκίνησε με τη δημοσιογραφία. Αν θυμάμαι καλά, ή ένα ή δύο χρόνια πριν γεννηθώ. Οπότε ναι, θα το ακούσω τον Πινελίκη σε λίγο. Θα αρχίσουν να δει κεφάλαια. Και... αλλά είχαν παράπονο, είχε παράπονο ο κόσμος. Γιατί κάθεσε χρήσαντε στην αριστερή πλευρά και δεν μετακινήσε μαζί με την μπάλα. Να πούμε ότι δεν έχω δικήπεδο με δύο δημοσιογραφικά. Ένα από κάθε κερκίδα. Είναι ένα θεματάκι. Ναι. Ουσιαστικά και μόνο που υπήρχε εικόνα νομίζω ήταν θαύμα. Δεν περιμέναμε να έχει εικόνα και ξαφνικά είδαμε το live κανονικά. Οπότε είχαμε όλη τη δυνατότητα να δούμε κάτι παραπάνω. Με τον ήχο από το ραδιόφωνο και την εικόνα από το Facebook του Λαμπαουτάρης που θα συνεχίσει και στα επόμενα φιλικά. Έτσι, σε όλα τα φιλικά. Γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για την τηλεοπτική κάλυψη, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει τηλεοπτικό. Ναι, μεν συζητήσει με την Νόβα. Θα κοπούν αυτά όμως τα επίσημα έτσι, με την Νόβα, γιατί είναι λίγο αυστηρά τα. Ναι, ναι. Δεν θα υπάρχει. Οι δύο πλευρές έφτασαν. Είναι κοντά, αλλά ακόμα δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Ναι, Παναθηναϊκός, ναι, έτσι νομίζω. Στα αρνητικά πάλι του χθεσινού παιχνιδιού ήταν η θερμοκρασία. Δεν σε αφήνω να ολοκληρώσει. Φίλε, αυτό είναι πινκ-πονκ. Πινκ-πονκ κάνουν. Δεν είναι... στα αρνητικά του χθεσινού παιχνιδιού ήταν η θερμοκρασία. Εντάξει, πήγανε για δροσούλα εκεί και την πρώτη μέρα, όπως ενημέρωσε ο Χρήστος, να δώσει για 38 βαθμούς το απόγευμα καταιγίδα το βράδυ. Χθες στην Αμβέρσα είχε υγρασία και 32 βαθμούς το βράδυ με δύο cooling break και ο αγώνας. Έληξε και 5 λεπτά νωρίτερα ουσιαστικά. Επιτέλους cooling break. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι πέρασε και Μουντιάλ και δεν είχε cooling break. Καλά, εντάξει, Μουντιάλ είναι και στη Ρωσία. Μουντιάλ τι cooling break. Με το που έγινε απονομή, καταιγίδα. Ναι, ναι. Έχει ξαναδεί. Και ο Πούτιν, φίλε, ο Μπερνίλτσα. Α, όλοι αυδέχονται. Θα πούμε μετά για Μουντιάλ, γιατί έχω. Θέλω να σχολιάσω πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι ο Κιντάνα κατάφερε και έκανε χωρίστρα σε φαλάκρα. Δεν ξέρω πώς έχει. Αυτό δεν είναι. Πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Νομίζω είναι από τα σπάνια φαινόμενα αυτό το. Και σίγουρα νομίζω ότι η κίτρινη για να ολοκληρωθεί το παζλ περιμένουν τον επιθετικό, το Γιουνές που θα έρθει. Έχουν υπόψη του τον νεαρό τον Μελέτζα, ο οποίος είναι και αυτός μια υπόθεση, δεν είναι τώρα τελευταία. Η προεργασία έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Νομίζω ότι... Ναι, για όλους τους παίκτες υπάρχει προεργασία αρκετό καιρό και όσοι ανακοινώνονται έχει αρκετό καιρό που υπάρχουν επαφές. Ναι, δεν είναι τίποτα. Οι πρώτες συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή έγιναν όταν η ομάδα ήταν ακόμα στα 3-5 πηγάδια. Μίλησαν οι εκπρόσωποι του Άρη με τον ποδοσφαιριστή. Και αυτό είναι θέμα βίζα. Θέμα βίζας γιατί είναι από την ακτή ελεφαντοστού. Και αντιμετωπίζει και αυτό το θέμα βίζας και δεν ξέρει κανείς πότε θα ανέβει στην Ολλανδία. Γιατί ουσιαστικά, άμα καθυστερήσει περιβολικά, δεν ξέρω κατά πώς θα προχωρήσει. Οι δύο ομάδες έχουν έρθει συμφωνία. Ο Άρης με τη σε Σεπτέμβρια την βουλγάρικη ομάδα. Είδες, αλλά... συμφωνία από τον Αύγουστο. Από τη Σεπτέμβρια. Φύλακα, έτσι είναι, τι νομίζεις. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν έρθει και σε συμφωνία με τον παίχτη. Αυτή η περίπτωση ήταν καιρό. Και απλά ουσιαστικά σφραγίστηκε με το ταξίδι του Ντίνου Διαμαντόπουλου στη Βουλγαρία για να κλείσει τη συμφωνία και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αλλά όπως είπαμε, είμαστε σε αναμονή αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Ο Ντίνος Διαμαντόπουλος
και ο Θεόδωρος Καρυπίδης, οι οποίοι, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο Φώτης Παπαρέγκας, ο εκπρόσωπος του UNES, έλυσαν τα χέρια και βοήθησαν σε κάθε σκόπελο που προέκυπτε με τις βίζες. Αυτό το θέμα, το διαχρονικό θέμα που υπάρχει με τις βίζες ορισμένων παικτών που έρχονται από χώρες όπως η Τινησία, η Ακτή Ελεφαντοστού, γενικότερα. Θέματα που 2018 έχουμε λίγο πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να εκλείπουν. Και για να κλείσουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, εγώ πιστεύω ότι η προσθήκη του Ιούνιου Διαμαντόπουλου ήταν πάρα πολύ σημαντική στην οργάνωση και στη μεταγραφική κατεύθυνση που πήρε ο Άρης. Μην ξεχνάμε ότι με το που ήρθε στο πρώτο δεκαήμερο, σχεδόν κλείστηκε το υπόλοιπο μισό ρόστερ από αυτό που υπήρχε. Όλες τις κινήσεις έγιναν ταχύτατα. Εντάξει, και με τον Παύλο Μυροφορίδη είχαμε αντίστοιχο. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα. Και είναι σημαντικό που ο Παύλος Μυροφορίδης αποχώρησε ως φίλος από τους Κιτρίνους. Και βλέπουμε γενικότερα ότι όποιος φεύγει από τον Άρη δεν φεύγει όπως παλιότερα με κοιλίδες μαύρες γύρω από τον ομάδα. Να το κλείσω εδώ. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη χρονιά που ο Άρης πάει σε προετοιμασία. Με μεγάλο ποσοστό του ρόστερ καλυμμένο. Γιατί αν δεν γινόταν η αλλαγή που ήταν ανέτοιμο το ρίσκιο και η ομάδα αναγκάστηκε να πάει ένα δεκαήμερο νωρίτερα στα 3-5 πηγάδια, ο Πάκο Έδωρο θα ανέβαινε στο πρώτο μέρος της προετοιμασίας με αρκετούς παραπάνω παίχτες σε σχέση με αυτούς που υπήρχαν. Και νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, ο αριθμός των προσδικών είναι ήδη 12 και αναμένουμε UNES με Ledge. Και εγώ πιστεύω ότι θα έρθει και κάποιος. Θα έχουμε σίγουρα και ένα κερασάκι στην Πάμε σε διάλειμμα και συνέχεια λοιπόν, θα έρθει και ο Χρήστανθος να μας ενημερώσει. 2:15 θα βγει ο Χρήστανθος με τα νεότερα από την Ολλανδία. Πάμε και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα. Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα. All About Aris Weekend. Σε λίγο θα έχουμε και τον Χρήστανθο Τσαλτίδη μετά τις 2:15 μαζί μας να μας αναλύσει για την Ολλανδία. Μας ακούτε στους 107.4 στα FM, μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, μέσω των όλων των πλατφορμών του διαδικτύου. Μας ακούτε στο κινητό σας, στο αμάξι σας, μας ακούτε παντού. Σαββατοκύριακο τώρα, όσοι δεν είστε στη θάλασσα, Γιώργο κάτω που δεν πηγαίνει στη θάλασσα και δεν είσαι φαν. Στέλνετε ως επικοινωνία έχουμε τα μηνύματα, στέλνετε FM κενό το μήνυμά σας στο 54526 και επικοινωνούμε πιο άμεσα. Και τα λέμε περισσότερο για την προετοιμασία, για ό,τι εμπορίες έχετε σχετικά με τους παίκτες που έρχονται στην ομάδα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και γενικότερα για όλα τα τμήματα του συλλόγου. Θα πούμε αργότερα και είναι αυτό το και άλλα που είπαμε και όχι μόνο. Το και όχι μόνο εγώ περιμένω με αγωνία για λίγο κάτω. Με τα τρόστερ μέχρι πριν βγει ο Χρήστανθος, ας πούμε. Είναι σίγουρα. Εγώ έχω να πω, Γιώργο, ότι στο διάλειμμα είχαμε μια απορία από ακροάτρια που δεν θα αναφέρουμε ποιος και τι είναι. Το Κωνσταντίνος Τσίπτσιος, το Τσίπτσιος δεν είναι παρατσούκλι, είναι επίθετο. Να ξέρετε, δηλαδή αυτό έχω τι να κάνουμε. Είναι σήμα καθοδεθέν, δεν είναι αστεία. Έτσι. Να σοβαρευτούμε. Έχω δει και πιο δύσκολα, αλλά τι να κάνουμε, αυτό το κουβαλάω. Να σοβαρευτούμε και πάλι. Δεν είναι κάτω, ένα όνομα, μια ιστορία. Αυτό σε κρατάω λίγο να μην είσαι τόσο σοβαρό, γιατί εσύ είσαι προετοιμασμένο για εκπομπή καθημερινή. Εδώ είμαστε Σαββατοκύριακο, Γιώργο Κάτω. Λείπει μια μπουγάτσα και ένας καφές από εδώ πέρα. Μην τα λες αυτά, γιατί ακούνε διάφορα στην Ολλανδία και σε βλέπω από εβδομάδα. Θα βγουν σε λίγο, θα τα ακούσουμε όλα μαζεμένα. Ναι, ναι, είμαι σίγουρος. Προς το παρόν, ο Άρης είχε ασχοληθεί τον τελευταίο καιρό με την περίπτωση του Εβάντρο Γκαρσία της Ουντινέζε, ένας Βραζιλιάνος μέσο επιθετικός. Σε πολύ καλή ηλικία 22 χρονών, τον οποίο η Ουντινέζε τον απέκτησε με 3 εκατομμύρια από τη βραζιλιάνικη ομάδα, η οποία, αν θυμάμαι καλά, είναι Παλμέιρας, χωρίς να παίρνω και όρκο. Φαίνεται πως η περίπτωση αυτή έχει κολλήσει προς το παρόν, αν και η ομάδα έχει συμφωνήσει με την Ουντινέζε. Η άρνηση προσωρινά του. Η άρνηση του ποδοσφαιριστή είναι αυτό που καθυστέρησε αυτή την περίπτωση προσωρινά. Στα υπόλοιπα, να σου πω τώρα ότι... Θέλω έτσι πριν βγει ο Χρήστανθος να κλείσουμε το δικό μας κομμάτι της ανάλυσης. Μίλησε μου. Εσύ πώς τα είδες και πώς τα άκουσες χθες, θετικά ή αρνητικά? Για μένα είναι θετικά, χωρίς θριαμβολογίες. Έτσι. Είναι μια πρώτη νορμάλ εικόνα, μια καλή εικόνα για πρώτο φιλικό αγώνα αυτή την περίοδο. Ναι. Και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει αρκετά. Αυτή την εβδομάδα, σίγουρα το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είμαστε εδώ, το Σάββατο το μεσημέρι, όπως είπαμε, έχει και αγώνα με την Τίλμπουργκ. Πόσο ωραία έκατσε αυτό,
Φίλε, εντάξει. Απλά... Θα έρθει εδώ πέρα, θα ακούς μετάδοση και θα σχολιάζει επί τόπου. Νομίζω ότι θα ακούς μετάδοση και θα κάνεις το live συγκεκριμένα. Αλλά εντάξει. Και. Τι θα σου λέγαμε, μπέρδεψε ρε πάλι. Έβγαλες και αρμοδιότητες από τώρα, εσύ. Εγώ σου λέω, είναι έτοιμος αυτός. Μας έχωσες. Αυτή την εβδομάδα θα δημιουργήσουμε καλύτερη άποψη. Θα έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, σίγουρα θα έχουμε μια καλύτερη άποψη. Μετά και από τα υπόλοιπα τρία φιλικά που θα δώσει ο Άρης επί Ολλανδικού εδάφους, Κώστα. Γιατί η αποστολή επιστρέφει στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, την επόμενη Δευτέρα, μετά τα 3-4 φιλικά. Και ακολουθεί η ΑΕΚ, Λάρισα και. ΑΕΚ. Δεν θα ακολουθήσει και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα. Το φιλικό, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, θα. Μετατεθεί, ναι. Αλλά η ημερομηνία είναι το πρόβλημα, γιατί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κοίταξε, σε περίπτωση με πρόκληση, το πρόγραμμά της είναι εντελώς μπερδεμένο. Κοίταξε, προετοιμασία θα ολοκληρωθεί. Οι παίκτες θα γυρίσουν στη. Ναι, σιγά σιγά να καλούμε και τον Χρήστο Τσαλτίδη. Οι παίκτες θα γυρίσουν, όλοι θα επιστρέψουν. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει και αφήνουμε ένα ερωτηματικό εκεί πέρα. Πολύ καλή. Εγώ να σας πω ότι τώρα θα βγει σε λίγο ο Χρήστο Τσαλτίδης από την Ολλανδία. Να πούμε πως την αποστολή στην Ολλανδία στηρίζουν οι χορηγοί μας Zaikos Catering. Αναλαμβάνουν κάθε εκδήλωση μεγάλη, μικρή, όπως γάμοι, βαφτίσεις, πάρτι, χωρίς συλλόγων ή εταιριών, συνέδρια και πολλά άλλα. Επίσης μπορούν να προσφέρουν μενού από διακεκριμένο σεφ, ηχητική κάλυψη, DJ και φωτογράφο και το τηλέφωνο 2343-023-090. Top Gas, η κορυφή στον τομέα του υγραερίου. Διανομή, εφιάλωση, κατασκευή πλατηρίων υγραερίου κίνησης δεξαμενές υγραερίου. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων ιταλικών συστημάτων υγραερίου κίνησης BRC. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγραερίου για ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες, αγροκτήματα, καταστήματα και οικίες. Και τους βρίσκεται στη γέφυρα Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2310-773337 και στο topgas.com.gr. Και Regina, είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Μπαίνετε τώρα στο site Regina Μπάνιο, μπάνιο με μπάγνιο, μπάγνο γράφεται στο .gr και ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina. Τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Χρήστο Τσαλτίδη, τον καλούμε τώρα. Έτσι, με τη βοήθεια του Γιάννη Ζάτση. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Της τεχνολογίας και του Γιάννη Ζάτση που αν δεν υπάρχει πίσω από την κονσόλα, η τεχνολογία μόνη της δεν μπορεί να βοηθήσει. Πώς θα βγει η εκπομπή αλλιώς. Έτσι. Λοιπόν, θα μας πει και ο Χρήστανθος τώρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να το ρωτήσω για το κλίμα. Τι γίνεται εκεί πέρα. Το κλίμα αυτή τη στιγμή. Τι έγινε, τι να γίνει. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να συνδεθούμε με Ολλανδία. Καλησπέρα, Χρήστανθε. Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνετε. Καλησπέρα στο νεαρό ρεπόρτερ του All About Ours που βρίσκεται στην Ολλανδία. Φίλε, το συνεχίζω και φοβάμαι τα αντίπεινα. 41 χρονών είμαι, δεν είμαι γέρος. Φίλε, 7-7-77. Αυτό έλεγα στον Κώστα. Νομίζω ότι το πρώτο σου ρεπορτάζ το έκανες πριν γεννηθώ εγώ. Πότε γεννήθηκες? Το 97. Το 99. Ναι, εντάξει. Το 95-96. Εντάξει. Έκανα, είχα ξεκινήσει. Είδες. Έγραφε Πιερικό, ήταν το πρώτο. Πιερικό ήταν το πρώτο ρεπορτάζ. Ήταν εθνική Πιερικό, ρεπορτάζ Πιερικού. Ξεκίνησε από το δύσκολο. Στην αθλητική Μακεδονία Θράκης. Και γίνεις από τα δύσκολα και τώρα ταξίδι στην Ολλανδία, φίλε. Έτσι πάνω αυτά. Έτσι πάνω αυτά. Στην Ολλανδία που. Τα δύσκολα τα έχει ο Παπαδόπουλος. Έτσι είναι. Τα δυσκολία, γιατί τέτοια αυτά είναι τα δύσκολα. Εδώ αυτά είναι θεωρητικά τα εύκολα, όχι τα δύσκολα. Εδώ είναι ωραία. Σε Ματαιοκρατία, κολλάσο. Σε τι καιρό σε πετυχαίνουμε. Στην Ολλανδία, το Αμαζονίο, τι καιρό έχει εκεί πέρα. Πήγατε για κρύο και συναντήσατε ζέστη. Όχι, σήμερα είναι κανονικά. 21 βαθμούς το πρωί. Συνεφιά, ό,τι η Ολλανδία κανονική είχε σήμερα. Δροσούλα, πάρα πολύ ωραία. Μην νομίζεις, και εδώ δεν έχει πολύ ζέστη για Θεσσαλονίκη και για τέλη Ιουλίου. Είναι σε νορμάλ θερμοκρασία. Πριν που ερχόμαστε. 4 ώρα θα φύγουμε, δεν ξέρω. Το 37 που είχε χθες στην Αμβέρσα, είχαν λέει να το δούμε καμιά δεκαριά χρόνια. Και ήρθα άρεσε. Αυτό σχολιάζαμε ότι είναι ένα από τα μείον, γιατί έγιναν και τα απαιτούμενα cooling break. Όπως τα ονομάζουν στο εξωτερικό. Έτσι, έτσι. Και με το μάτς να γίνεται 45 λεπτά αργότερα, έτσι. Ναι, δηλαδή. Και τελείωσε και πιο νωρίς. Δεν τελείωσε στο 90 ακριβώς. Στο 90 τελείωσε. Ακριβώς. Απλά δεν έπαιξε, δεν είχε καθυστερήσεις. Εντάξει, ενημερωθήκατε και στην ανάπαυλα ότι... Οι παίχτες ενημερώθηκαν στην ανάπαυλα ότι θα υπάρχουν και τα πέναλτι. Κέρδισε ο Άρης πέναλτι και κύπελλο χθες. Οι παίκτες στην ανάπαυλα, εμείς είχαμε μαζέψει τα πράγματα και πηγαίναμε να κατεβούμε κάτω για να κάνουμε συνέντευξη στον αέρα. Αυτό ζητούσαμε τον Κώστα. Ότι ακριβώς
τελειώνει, πάει σε διαφημίσεις και ακούμε το σήμα του Μπαλαντέρ. Και βγαίνει ο Νίκος και κάνει απευθείας σύνδεση με Ολλανδία. Λέω, τι έγινε τώρα. Ξαναγυρίσαμε πάλι πίσω κι εμείς. Έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι Χρήστα Τσαλτίδη και Κύπελο πάνε μαζί από, την πρώτη, από το πρώτο φιλικό. Ναι, ναι, μην τα λες αυτά γιατί ναι, ναι. Τελικούς έχω πάει και, και να μην σου πω ότι έχω πάει, δεν κάνει, είναι μεσημέρι. Εσύ εδώ έχω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι και η πλάκα ποια είναι. Στο live το Λαμπάο Πέρες μέσα στο Facebook, να το πω και σήμερα για όσοι ακούνε, δεν γίνεται να γυρίσω το live το κινητό σε οριζόντια θέση, δεν γίνεται να μετακινηθώ από τη θέση που πιάνει το wifi που θα δει να πάω στην άλλη πλευρά, γιατί δεν θα έχετε καθόλου εικόνα. Και εμείς το κάναμε αυτό ακριβώς γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος για να υπάρχει εικόνα για τον κόσμο να δει ο κόσμος ό,τι μπορεί. Και νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο που άρχισε επιτίθεται στην πλευρά που βρισκόμασταν, είδα πραγματάκια ο κόσμος. Φάνηκε αυτό που έλεγε και ο. Φάνηκε αυτό που έλεγε ο Πάκο Ερέρ ότι τα πρώτα 45 και ουσιαστικά μέχρι τα 60 που ολοκληρώθηκαν όλες οι αλλαγές, ότι ο Άρης και δημιουργούσε πολύ καλά μέσω επιθετικά, αλλά και στην άμυνα ήταν βράχος με την περσινή συνταγή. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Έτσι είναι. Και είδε και τα πέναλτι. Ο κόσμος, αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι. Δεν ήμασταν ούτε για μετάδοση. Ενημερώσαμε τον κόσμο ότι δεν υπήρχε δεύτερη δημοσιογραφικά στο γήπεδο από την απέναντι πλευρά για να μεταφερθείς. Οπότε, όπως είναι φυσιολογικό, ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε, έστω να υπάρχει παραμικρή εικόνα. Να έχουμε μια άποψη. Κάποια στιγμή έφτασε να. Πέρα, ήταν γύρω στις 17-18.000 που ακούγαν Λίμπερο μέσω του e-radio και υπήρχαν περίπου 1.500 άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν το live του Ολλανδού. Εντάξει, αυτοί βέβαια να αλλάξουν κιόλας έτσι. Και στα πέναντι, επειδή δεν το περίμενε ο κόσμος, ξαφνικά έπεσε τελείως και πήγε στα 50 άτομα. Και τα 50 άτομα μέσα σε ένα λεπτό, μόλις κατάλαβαν και προφανώς οι παρέτησεις, ήταν και πέναλτι, ανέβηκε κατευθείαν. Και μόνο που δώσαμε τη δυνατότητα σε αυτήν την ομάδα που ήθελαν να δουν το παιχνίδι, να δουν τα στιγμιότυπα στην ουσία, νομίζω ότι εμείς βοηθήσαμε έστω αυτούς τους ανθρώπους, ήταν τώρα αυτοί που θέλανε να κάνουμε μετάδοση Nova με 16 κάμερες από το κινητό. Εντάξει, είναι καλό το κινητό, δεν λέω, αλλά δεν είναι τόσο καλό ακόμα. Έτσι, Χρήσανθε, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Γιατί ο κόσμος το είδε μέσω του ίντερνετ, το άκουσε και μέσω του Libero 107,4. Εσύ όμως είχες τη δυνατότητα να το δεις και με τα δικά σου μάτια, έκανες μια αυτοψία. Πώς είδες το παιχνίδι, να μας δώσεις τη δική σου τώρα ανάλυση του πρώτου μήνα. Δεν το ευχαριστήθηκα λόγω ακριβώς του ότι είχαμε το Facebook. Δεν είναι εύκολο να μεταδίδεις, να έχεις το κινητό, να τραβάει με το κινητό βίντεο κτλ. Δεν είδα έτσι όπως θα ήθελα να το δω για να σημειώσω και 5 πράγματα. Να το δω λίγο έτσι καλύτερα, να δω κάποιους παίκτες, γιατί πάμε ειδικά τους καινούργιους, προσπαθώ να τους, δηλαδή κάνω focus επενδύνω σε κάποιους από τους καινούργιους παίκτες και βλέπω κινήσεις και τα λοιπά, τρόπο που κινούνται μέσα στο κύκλο, ακόμα και δεν είναι η μπάλα εκεί. Όταν λοιπόν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, ήταν λίγο λειψή για μένα το πώς ανέλησε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όλοι όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι, αντιλήφθηκαν ότι ο Ματέο Γκαρσία είναι ένας παίκτης τον οποίο στηρίζει πολλά ο Άρης. Βέβαια, εδώ να πω κάτι. Στην αρχή, ο Ματέο Γκαρσία. Ναι. Στην αρχή του της εκπομπής. Η απόψη στο νεαρό ρεπόρτερ. Προφανώς. Έτσι είναι. Το ping-pong, το ραδιοφωνικό το λεγόμενο. Στην αρχή της εκπομπής, όπως είπαμε, ότι ανά ένα λεπτό ακούγονταν η φράση ο Ματέο Γκαρσία έχει την μπάλα και περνάει μερικούς παίχτες. Και το βλέπαμε και στο βίντεο αυτό καθαρά. Και λέω τον Κώστα ότι αν είχε και την τελική πάσα, δεν θα έπαιζε στην Ελλάδα. Ο μικρός έχει τεράστιες προοπτικές. Και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα το δούμε στην περιμένα division. Αλλά είναι 22 χρονών. Το 22 χρονών σημαίνει ότι έχει ένα τεράστιο ταλέντο, σημαίνει ότι έχει καταφύγει πολύ γρήγορος, έχει την μπάλα με τη, έχει την μπάλα την αναλάσσει με τη μία και τον βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι ο παίκτης ο οποίος είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος στο παιχνίδι είναι ο Κολάσο. Είναι συμπατριώτης του, άρα μπορούν να συνεργαστούν πάρα πολύ καλά. Έχει το ένας με ένα, έχει και καλό σουτ. Προφανώς εμείς το βλέπουμε, χθες δεν είχαμε την ευκαιρία να το δούμε. Έχει και καλά τελειώματα. Είναι όμως 22 χρονών και ένας 22χρονος δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί τα επίσημα παιχνίδια. Έχει όλες τις προοπτικές να αποτελέσει ορόσημο για το φετινό Άρη ο Ματέο Γκαρσία. Αλλά χαμηλά την μπάλα. Δεν πρέπει ούτε εμείς να τρελαινόμαστε, ούτε το παιδί να το τρελάνει. Χαμηλά την μπάλα σίγουρα είναι ο παίκτης που πιστεύουμε, ο παίκτης που θέλουμε να βλέπουμε στον Άρη, τέτοιους παίκτες θέλουμε να βλέπουμε στον Άρη, αλλά χαμηλά την μπάλα. Γιατί ο Ματέο Γκαρσία χθες είχε κάποιους βέλγους παίκτες της δεύτερης κατηγορίας, έτοιμους, πολύ πιο έτοιμους από τις φυσικές κατάστασης, παίζουν την άλλη εβδομάδα και στην άλλη το πρωτάθλημά τους,
Αλλά δεν δούλεψε ο προπονητής ο αντίπαλος να βάλει δύο παίκτες πάνω του για να τον κλείσουν, για να δούμε τις αντιδράσεις του. Έτσι. Mm. Όταν θα παίζεις πρωτάθλημα, ο αντίπαλος και ο παίκτης του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, οτιδήποτε άλλο, ο προπονητής, αν ο Ματέο Γκαρσία κάνει παπάδες, θα προσπαθήσει να τον αντιμετωπίσει. Και εκεί θα πρέπει να δούμε την αντίδραση του καλού ποδοσφαιριστή. Άρα χαμηλά την μπάλα, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος λέει, α, μας λέγατε ότι κάνει παπάδες ο Ματέο Γκαρσία και τώρα δεν πάει τα πόδια του. Είναι άλλες οι συνθήκες της προετοιμασίας, είναι άλλες οι συνθήκες του επίσημου αγώνα. Θα τον δούμε και το λέω εξ αρχής για όλους τους ποδοσφαιριστές για τους οποίους έχουμε κάνει μια θετική άποψη. Ο Κολάσιο, παίχτης ο οποίος με η μπάλα, δηλαδή αν μπορούσα να το χρονομετρήσω, δεν νομίζω ότι έμενε πάνω από 2 δευτερόλεπτα από δίπλα. Με τη μία κατευθείαν. Πολύ ωραία κάθε πάσα, γρήγορος. Βλέπει γήπεδο, έβγαλε τον Γκαρσία 3-4 φορές από τα αριστερά μόνο του. Το ίδιο έκανε με τον Τικινή από την άλλη πλευρά. Φαίνεται ότι είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Να τον δούμε όμως και σε συνθήκες δύσκολες. Είναι άλλο το φιλικό παιχνίδι, είναι άλλο το επίσημο παιχνίδι και ειδικά για τους Αργεντίνους και ειδικά για τον Κολάσο, ο οποίος έρχεται από την Αργεντινή και δυσκολεύονται παραδοσιακά αυτοί οι ποδοσφαιριστές να προσαρμοστούν στην αρχή, θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Ναι, δείχνουν εξαιρετικές επιλογές και οι δύο. Από το δείχνω, το φαίνομαι, το μπορώ μέχρι το κάνω, έχει πολύ μεγάλη διαφορά πολλές φορές. Γι' αυτό να κρατήσουμε την αισιοδοξία από τη μία, αλλά από την άλλη να σκεφτόμαστε ότι χρειάζεται πολύ δουλειά αυτά τα παιδιά για να τα απεξέλθουν και στα επίσημα. Έχουμε... Ο Δικίνη νομίζω τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και γκολ θα βάλει ο Γάλλος και γκολ θα προσφέρει ο Γάλλος. Είναι κάτι δοκιμασμένο. Και επίσης ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι ο Άρης έπαιζε χθες χωρίς το βασικό του φόρο. Παρόλο που για μένα ο Ναζλίδης είχε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γιουνές είναι κάτι άλλο. Ο οποίος έχουμε επίσημη ενημέρωση πότε θα ενσωματωθεί. Η τρίτη Δετάρτη λένε ότι θα έρθει στην Ολλανδία, αλλά επειδή μιλάμε για πρεσβεία, την Ισία... Είναι κάτι πολύ παραπάνω από άλλα πλέον. Μα δεν έχει καμία σχέση. Ναι, αυτό είναι. Καμία σχέση με τον Άρη. Οι χώρες εδώ μετά τα δημοκρατικά χτυπήματα πέρσι και πρόπερσι, ξέρετε τι μαθαίνει, πρόπερσι ήταν στην Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, με όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην κεντρική Ευρώπη, έχουν διαφοροποιήσει κατά πολύ τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν απέναντι σε πολίτες από χώρες της Βόρειας Αφρικής και διάφορες που χαρακτηρίζονται ως χώρες επικίνδυνες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ σε αυτή την ανάλυση. Αλλά τέλος πάντων, την Ισία ή αυτές τις χώρες που χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία μέχρι να αποδεχθούν ότι θα έρθει ο ποδοσφαιριστής εδώ και θα βάζει βόμβες, αλλά θα βάζει γκολ. Τέλος πάντων. Εκτενέστερο ρεπορτάζ στο All About Aris και στο θέμα που μπήκε το πρωί. Χρήσανθε να... Να πω να διαβάσω. Ναι, βέβαια μπήκε. Από την άλλη, Νίκος Παπαδόπουλος. Το ίδιο πρόβλημα και μεγαλύτερο έχει ο Ιγοριανός. Ο γιαγιά Μελέτης, και αυτός ενσωματωθεί με την ομάδα, αλλά όχι στην Ολλανδία από ό,τι βλέπω. Μάλλον στη Θεσσαλονίκη τον βλέπω, γιατί εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και αυτό στο All About Aris. Δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη με τον κύριο Ιγοριανό. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, να πούμε και λίγο για την πρωινή προπόνηση που ολοκληρώθηκε. Να σου πω και επειδή μου άρεσαν. Γιατί σου είπα ότι μου άρεσαν. Θα προσθέσω αυτούς που μου άρεσαν και τον Βαλεριάνο. Έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Τώρα δεν ξέρω αν θα είμαι υπερβολικός. Για μένα έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με τον Άρη. Ο Βαλεριάνος χθες. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι το παιδί. Αλλά είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Εγώ εντυπωσιάστηκα από ο Μενέντεθ που ξεκίνησε από τον πάγκο. Ποιος? Ο Μενέντεθ που ξεκίνησε από τον πάγκο. Πίστευα ότι αυτός θα ξεκινήσει τον αγώνα. Ναι. Ο Μενέντεθ για μένα ήταν ο χειρότερος παίκτης του Άλφας. Το λέω έτσι... κουτουλάτα. Ναι. Στιγνά. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι η πραγματικότητα για χθες και πρέπει να τη λέμε. Αλλά την ίδια στιγμή έχει 194 ελαφρυντικά. Μια εβδομάδα είναι, παιδιά, εδώ 10 μέρες. Πήγε, το πρώτο φιλικό ήταν, δεν πήγε καλά, δεν τρέχει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, γιατί βλέπω βιάζονται. Όπως αποθεώνεται ο Ματέο Γκαρσία και τον έχουμε κάνει Μέση, έτσι έχουμε κάνει και τον Μενέντεθ Βαλέρη. Το θυμάστε τον Βαλέρη? Ελαφρά, σαν όνομα. Γάλλος δεξιός μπακ, ο οποίος πέρασε από τον Άρη με Ρισάρ Ταρντί στον πάκο ήταν ο Άρης και ήταν λίγο πιο χοντρός από μένα ο Βαλερή.
και βάλετε ήταν και κανένα δύο κεφάλια πιο κοντός, μπερδευόμασταν ποιος είναι η μπάλα και, ποια είναι η μπάλα η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, ο Μενέντες δεν είναι τέτοιος παίκτης φυσικά. Ο Μενέντες είναι και πολύ fit και παιδί γυμνασμένο και παιδί με πολλές προοπτικές. Χθες όμως ήταν πολύ κακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό πρέπει να λέμε. Ο Μπορνόβος επίσης χθες δεν ήταν καλός σε όλους. Δεν ήταν καλός για το κομμάτι αυτό το οποίο θέλει ο Πάκο Ερέρα. Εμείς το καταλαβαίνω ότι όλες οι συνδέσεις μας και τα κείμενά μας δεν θα είμαστε, δεν θα χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά ούτε θα πηγαίνουμε και την υπερβολή να απαξιώνουμε από το θέση στα πρώτα τελικά. Είναι τα πρώτα φιλικά μου ότι αυτός είναι πάγκερ. Ο Βέλεφ, εξαιρετικός στο ανέβασμα του παιχνιδιού, εξαιρετικός στην πρόοδο του παιχνιδιού. Το στόπερ του Άρη, σε έξι περιπτώσεις, το σημείο σου μπορεί να μου ξέρει για καμία, πέρασε το κέντρο προωθώντας την μπάλα. Αυτό δεν έχει και ρίσκο. Δεν είναι μόνο καλό να μπορεί ο κεντρικός αμυντικός να ανεβάσει την μπάλα, γιατί τη μία που την έχασε είχαν δοκάρει οι άλλοι. Έτσι. Όλα αυτά συνυπολογίζονται. Όλα αυτά δουλεύονται από τον Πάκο Ερέρα. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία και εμείς προσπαθούμε να αυτοδικοποιήσουμε, αλλά κυρίως θα πρέπει να δουλέψει ο προπονητής ώστε να βγάζει θετικό πρόσωπο στο τέλος του παιχνιδιού. Και... είναι δεδομένο ότι ο Άρης φέτος, με τον τρόπο που παίζει ο Πάκο Ερέρα, θα κάνει πολλές φάσεις, θα δημιουργεί πολλές επικίνδυνες περιπτώσεις για τους αντιπάλους, αλλά θα δέχεται και πολλές. Δεν θα είναι τσίκι-τσίκι 0-0-1-0 τα παιχνίδια του Άρη. Είναι ξεκάθαρο ότι θα συμβαίνει αυτό. Το θέμα είναι μέσα από τη δουλειά και ακόμα έτσι σε πολύ πρώιμο στάδιο, πολλά λάθη, γίνονται πολλά λάθη, αλλά είναι φυσιολογικό. Είσαι στην προετοιμασία. Είναι pre-season, αυτό δεν γράφουμε με το μετωτάκι. Pre-season, training. Και... αυτή είναι η έννοια. Αν κάποιοι περιμένουν στο πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο φιλικό να μπαίνει η ομάδα μέσα, να κάνει 18 αυτοματισμούς, να κερδίζει 5-0, δεν θα δουν τέτοιο πράγμα. Το πιο φυσιολογικό είναι με την τεκράφτα να έχει πολλά προβλήματα η ομάδα μέσα στο παιχνίδι της. Αλλά ακριβώς αυτή η ανάδειξη των προβλημάτων είναι πράγματα που τα ξέρει ο Ερέρα και πρέπει να τα δουλέψει. Και... ξέρει ότι πρέπει να δουλέψει πόσοι παίκτες, πόσο Ματίγια με τον Κολάσο και τον Ματέο Γκαρσία θα βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, πόσο Μπάσα θα βρεθεί με τον Κολάσο και τον Ματίγια και θα κάνουν μια τριπλέτα στο κέντρο και θα τροφοδοτεί τους δυτικούς και θα αναχαιτίζει τους επιτιθέμενους. Αυτά μας θέλουν δουλειά. Αυτοί καλά καλά δεν ξέρουν ο ένας το μικρό όνομα του άλλου ακόμα. Τώρα γνωρίζονται. Και σίγουρα το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα, γιατί θα έχει δώσει η ομάδα ήδη τρία φιλικά μέσα στη βδομάδα. Γιατί παίζει με την Τρίτη, την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο μεσημέρι που θα είμαστε εδώ μαζί το επόμενο Σάββατο. Αλήθεια. Και σίγουρα θα έχουμε. Αλήθεια. Τι θα ήθελα. Αλήθεια λες. Α, θα ήθελα. Εντάξει, θέλω. Αλήθεια. Ό,τι θέλω ακούω. Θα ήθελα μια διευκρίνηση για την. Κάποια γράμματα ήταν κοινά. Θα ήθελα μια διευκρίνηση για το αρχικό σχήμα και κυρίως για τους τρεις του κέντρου. Δεν κατάλαβα ακριβώς με ποιο σχηματισμό ξεκίνησαν. Ο Κολάσου φαντάζομαι ότι πήγε στα αριστερά μαζί με τον Ματέο Γκαρσία. Ο Ιντζόγλου ανέλαβε το ανασταλτικό κομμάτι. Κοίταξε, δεν είχε και μεγάλη πίεση και επειδή οι Βέλγοι παίζανε με μαθημένες παλιές κτλ. Εγώ κατάλαβα ότι παίζει ο Ματίγια στο 30. δεν ακούμπησε την μπάλα καν. Οπότε δεν μπορείς και να τον κρίνεις, γιατί δεν πέρασε πάνω από τα πόδια του σχεδόν καθόλου. Με αυτά τα δεδομένα, ο Κολάσο να είναι ο προθυμένος, δεν παίζει αριστερά ο Κολάσο. Ο Κολάσο παίζει και αριστερά και στο κέντρο και δεξιά. Απλά επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού του βγήκε να το κάνει με τον Γκαρσία, γι' αυτό τον βλέπαμε συχνότερα προς τα εκεί. Ο Κολάσο είναι το δεκάρι. Βέβαια στο σύστημα του 4-3-3 που παίζει ο Πάκο Ερέρα δεν υπάρχει δεκάρι. Έτσι, με την έννοια ο Βασίλης Τσάρτας. Έτσι. Είναι κάτι διαφορετικό. Ας έτσι που κινείται, γυρίζει προς τα πίσω, παίρνει μπάλα. Ο Κολάσο εγώ θα τον κρίνω όταν τον δω με τον Μπάσα πίσω. Γιατί όταν ο κάθε Κολάσο ξέρει ότι πίσω υπάρχει το δρεπανηφόρο και αυτός θα παίζει πιο απελευθερωμένος και αυτός θα είναι πιο σίγουρος ότι και να κάνει λάθος υπάρχει από πίσω ο killer ο οποίος θα το σηκώσει στον αέρα αυτό που θα πάρει την μπάλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία. Και γι' αυτό θέλω να είμαι υπηκής με τα παιδιά που παίξαν στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί δεν είναι καλός ο Διαμαντόπουλος στο παιχνίδι χθες. Αλλά ο Νασλίδης ήταν καλός, είχε τον Τιγκινή, τον Κολάσο και τον Γκαρσία. Ο Διαμαντόπουλος είχε εξτρέμει τον Παυλίδη, τον Σταμπουλίδη και τον Πιτσιρίκο
Τον ξεχνάω το όνομά του συνέχεια. Ο Μπακαγιάννης, ναι. Ή ο Μπακουτσής. Ο Μπακουτσής. Τον άλλο. Ο Μπακουτσής. Μπακουτσής ή Μπακουτσής. Δεν ξέρω. Μπακουτσής. Ένα θέμα με τον Τζόνι έχουμε πάντα. Έλα μόλι τώρα. Ο Πιτσιρίκος αυτός ο οποίος μ' άρεσε και πολύ, ο 17χρονος, αλλά τώρα τι λαμβάνεται. Ο ένας επιθετικός είχε να τον τροφοδοτούν οι παίκτες που υπάρχει και ο δεύτερος είχε δύο πιτσιρικάδες και ένα οχτάρι που παίζει εξτρέμ. Παίζει ρόλο αυτό. Γιατί βλέπω πολλούς που κρίνουν, α δεν μπορεί αυτός. Όλα πρέπει να τα βλέπεις συνολικά. Γι' αυτό λέω ότι ο Μενέντες δεν ήταν καλός, γιατί ήταν στη θέση του. Και παρόλα αυτά μπήκε ο Ντεμπρούινε προφανώς από την άλλη μαζί με τον Αζάρ και μας κάνει ένα γιογιό μετά το 60. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή ο Μενέντες είχε μπροστά του τον Παυλίδη, είχε δίπλα του τον άλλο τον νεαρό, τον Στόπερ, το 17χρονο, πέτα πρώτη φορά και τρέμα τα πόδια. Μπακαγιάννη. Μπακαγιάννη, μπράβο. Αυτά παίζουν ρόλο. Αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για να φαίνεται ή να μην φαίνεται ένας παίκτης σε φιλικό παιχνίδι, το πρώτο μάλιστα της προετοιμασίας. Για Μπάσα και για Μιλούνοβιτς. Για Μπάσα και για Μιλούνοβιτς. Ο Μπάσα κανονικά με το που μπήκε κατευθείαν. Γιατί τους βάζεις μαζί. Γιατί τους βάζεις μαζί. Τους παραλείψαμε. Θα το λες χωριστά θα τους λες. Λοιπόν, όχι, δεν είναι κανένα θέμα να είναι στα παιδιά. Ο Μιλούνοβιτς διάθεση έχει. Όπως κάθε προετοιμασία νομίζω. Θυμάμαι τον Νίκο να λέει ότι έχει διάθεση. Εντάξει. Το θέμα είναι η τελική του προσπάθεια, γιατί και χθες λίγο πριν τελική προσπάθεια το χαλούσε. Έβαλε τον νικητήριο πέναλτι. Τον έχει βγάλει ο Κολάσο, πάρε βάλε. Του έχει βγάλει ο Κολάσο, πάρε βάλε. Μόνο του. Και μου κάνει καλό λάθος κοντρόλ. Ήταν μεγάλο το χορτάρι όπως είπε να λοιπόν, το οποίο πλάκα-πλάκα ήταν πολύ ωραίο γήπεδο σε άποψη χορταριού. Από ό,τι είδαμε από την εικόνα. Αυτά τα προσέχουν. Το Ολυμπιακό στάδιο της Αντέρ. Ναι, δεν έμοιαζε πολύ για Ολυμπιακό στάδιο. Ειδικά μετά τις έρευνες. Το 1920 έγιναν εκεί οι Ολυμπιακοί. Αν σκεφτείς ότι είναι το 1920, τότε ήταν Ολυμπιακό στάδιο. Μια χαρά ήταν. Υπάρχει το απαιτούμενο θέμα στο Λαμπατάρις που απέτσες χθες. Έτσι. Ο Μπάσα μου αρέσει εμένα, κλωτσάει, έχει ένταση, έχει πάθος, δεν καταλαβαίνει από μαγκές και από τσαμπουκάλες, αλλά πρέπει να προσέχει την Ελλάδα. Πρέπει λίγο στην Ελλάδα να του πούνε ότι τα παλικάρια αυτά που θα σφυρίζουν, δεν έχω δει και τον πίνακα ξανά, σίγουρα θα υπάρχουν πολλά ταλέντα πάνω στον πίνακα αυτό, μπορεί να μας έφυγε ο αγαπημένος μου ο Μάνταλος, αλλά θα έχουμε άλλα μανταλάκια. Και χθες οι διαιτητές ήταν λίγο εριστικοί, κάτι κόρνερ δεν είναι. Εντάξει, παντού, να σου πέφτει παντού γίνεται αυτό. Και όταν παίζουν στην Ελλάδα αντίστοιχα παιχνίδια, σφυρίζουν τις ελληνικές ομάδες. Εκτός αν είναι ο Καλόπουλος και παίζει τον Άρη, οπότε σφυρίζει ένα παιχνίδι. Λοιπόν, έτσι σφυρίζουν. Εντάξει, έχει δώσει δύο out που είναι corner, απίθανα. Ο χθεσινός και το φάουλ που δίνει έξω από την περιοχή εκεί που πλακώνει τον Μπάσα, έχει κάνει μια εκπληκτική βουτιά, γιατί είναι ακριβώς μπροστά μου. Εκπληκτική βουτιά ο Μπόμπο. Ωραίος, ο Μπόμπο. Μπόμπο. Και ο άλλος ο Ζουά, πώς τον έκανε. Ναι. Αυτό θυμάμαι. Και ο Ουκρανός στην αρχή που ψάχανε με τον Παύλο. Πριτσινέγκο, Ουκρανός. Εγώ πληροφορήθηκα πάντως από τις ενδεκάδες ότι στον Άρη υπάρχει ακόμα Αντώνης Καπνίδης. Με αυτό που ανεβάσανε οι Βέλγοι στο Twitter. Ξαφνικά βλέπω ένα παίχτη που δεν ξέρω. Τον μπερδέσανε με τον Λούκαρη, τον προπονητή του Ματοφυλάκη. Έτσι, σωστά είναι. Επειδή ο Καπνίδης, για όσους δεν ξέρουν, είναι Αντώνης Λούκαρης Καπνίδης. Ναι, δεν χρειάζεται κεφαλαία έτσι γραμμένο. Λοιπόν, τον περδέψανε με αυτόν. Τώρα προφανώς κάπου το βρήκανε αυτό. Κάπου τους έμεινε από πέρσι, το είδαν από πέρσι. Έγινε αυτό το μπέρδεμα και μάλιστα οι Βέλγοι στη θέση που μας δώσανε είχαν 5 αναπληρωματικούς. Τους άλλους τους χάγανε. Δεν τους είχαν μέσα. Και μόνο που σε φιλικό, για να ξέρετε, είχαμε συνθέσεις. Είναι τεράστιο. Είχαν και Twitter ενημέρωση αυτή. Μπλοκάκι και τα γράφεις. Ανά μισή ώρα είχαν ενημέρωση στο Twitter αυτή, παιδί μου. Πολύ ωραία. Χρήσανθε να ρωτήσω λίγο εγώ, γιατί το αναφέρουμε συνεχώς και από την αρχή της εκπομπής, για τη μπάλα που δεν σηκώθηκε από το χορτάρι. Μήπως όμως κρύβεται και ένας κίνδυνος σε αυτό, γιατί η ομάδα πλέον είναι κοντύτερη από πέρσι. Θα υπάρξει δικημερική.
να μην σηκώνεται και για το ψηλό παιχνίδι. Δεν πρέπει να υπάρξει και μια μέρημνα και γι' αυτό. Θα σου πω το εξής. Η λογική που έχει ο Πάκο Ερέρα είναι ότι πρέπει να έχεις μια ομάδα γρήγορη που θα αλλάζει με τη μία και θα έχει την μπάλα κάτω. Ο αντίπαλος όμως. Για να βρω παίκτες οι οποίοι θα κάνουν αυτό και θα έχουν και ύψος, θα πρέπει αντί για παίκτες των 150-200 χιλιάδων, άντε φτάσει στα 250-300 το πολύ, θα πρέπει να γίνουν 700-800-900. Αυτή είναι η αγορά. Ο Άρης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τέτοια ποσά. Επομένως, προτιμά και η πιο έτσι, φωτογραφική προτίμηση του Ερέρα σε αυτό είναι ότι έχει Ιντζόγλου και Μουμίν και παίρνει τον Ιντζόγλου. Και θα παίρνει ένα από τους δύο. Και ενώ όλοι λέγανε Μουμίν, ο Ερέρα επειδή θέλει την ταχύτητα περισσότερο και την γρήγορη σκέψη περισσότερο από την δύναμη, το πάθος και το ύψος, προτίμησε τον Ιντζόγλου. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, αυτός είναι το παίζει ο Άρης και σκέψου παραδοσιακά όλα τα τελευταία χρόνια που Άρης πριν την τελευταία εξαετία που δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε τους καλές ομάδες, παίζουν πιο ψηλό παίχτη είχε. Νομίζω το... Εγμένα. Ποιον? Ψηλό τον... Ψηλό. Τον? Με κόλλησε τώρα. Τον. Έλα. Ποιον? Ο Κωνσταντινίδης. Έναν παίζουν. Ο Βασίλης Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης δεν ήταν, είναι στα τελευταία 6 χρόνια. Όπως λέω, Κόκε, με ομάδα Κόκε, το 11, το 10, το 9, το 8, το 7. Πείτε μου έναν ψηλό παίχτη που είχε ο Άρης. Ο Φατή. Ναι, είναι ένας ψηλός ποδοσφαιριστής. Ποιος έπαιζε βασικός, ο Φατή ή ο Ναυτή. Ο Ναυτή. Ο Βιτόλο ή ο Φατή. Ο Βιτόλο ήταν. Ο Βιτόλο τώρα είναι. Μπορώ να σου πω για κάθε μία από τις θέσεις. Καλά, αυτά τα είδησες και από για κάθε μία. Ο ψηλός υπήρχε. Ο Ντελόρτε. Έπαιξε 1,5 παιχνίδι. Ο Πύργος. Ο Πύργος δεν λέω. Πύργο τον είχαμε γράψει. Και έφυγε το Γενάρη. Έφυγε πριν το Γενάρη. Ο Πύργος. Για μένα οι ψηλοί μ' αρέσουν. Για μένα μ' αρέσει ο Μανιάς. Εμένα μου αρέσει ο Μανιάς για σεντερφόρ. Βγάλε αυτά οι ειδήσεις να δούμε σε καμιά ώρα δημοσιεύματα. Ο Βλόνταρτσικ. Σε καμιά ώρα δημοσιεύματα. Ο Μανιάς της γειτονιάς. Μ' αρέσει ο Μανιάς. Δεν είσαι ακόμα σε θέση. Όχι να πάρεις το Μανιά. Αν ήταν ελεύθερος θα τον έπαιρνες. Να τον αγοράσεις το Μανιά. Δεν είσαι όμως σε θέση να δώσεις 500 χιλιάρικα για να πάρεις ένα σεντερφόρ που είναι και ψηλό και γρήγορο και καλό και μπάλα κάτω. Πρέπει λίγο να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Η αίσθηση ότι η ψηλή είναι η καλή ισχύει αλφάθμα που παίζω εγώ με τον κάτω. Είμαστε και τριποντέρ. Ναι, εκεί, ναι, το ύψος παίζει ρόλο, είναι μπάσκετ. Στο βόλι παίζει ρόλο. Στο ποδόσφαιρο μπορείς με σωστή αμυντική τακτική, με σωστές τοποθετήσεις, το μειονέκτημα που θα έχεις απέναντι σε μια ψηλή ομάδα να το διορθώσεις. Πήρα και το γίγαντα κάτω από το κάρια. Πραγματικά. 96 είναι το κύπελλο. Για να σου πω και ο δεν είναι σύμμαχος. Το είδαμε αυτό και στις στατικές φάσεις που προωθήθηκε και πάλι. Για τις στατικές φάσεις. Δεν είναι κοντός το 1,83. Έχει να κάνει και με την κίνηση. Δεν είναι κοντή το 1,84 που είναι ο Μπάσα. Δεν είναι κοντή. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Αλλά δεν είναι, είναι διαφορετική η φιλοσοφία του προπονητή. Ναι, ο Άρης δεν έχει ύψος. Είναι μια συνειδητή επιλογή με βάση τα χρήματα που διαθέτεις για να έχεις τους ποδοσφαιριστές. Και για να επιστρέψουμε στη σημερινή προπόνηση που διεξήχθηκε το πρωί περίπου 1,5 ώρα και όπως ενημέρωσες. Η σημερινή προπόνηση ήταν για τους δημοσιογράφους χάσιμο χρόνο. Τρέξιμο, αποφόρτιση φαντάζομαι. Τρέχανε. Γιατί δεν τρέξατε και εσείς από πίσω. Άνοιξα το λάπτοπ, έγραψα ένα blog στο DNA. Το οποίο δημοσιεύθηκε και μόλις το όλα τα έστειλε. Έτσι μπορείτε να διαβάσετε. Μα έτσι είναι, μετά το παιχνίδι, το ξέρεις. Δηλαδή ήταν λάθος απειρίας του νεαρού ρεπόρτερ που ακολούθησε τους συναδέλφους στο γήπεδο. Απλά ήταν η τρίτη προπόνηση. Ο νεαρός ρεπόρτερ, δηλαδή αυτά τα λάθη πριν 6 χρόνια δεν θα τα έκανε με τίποτα. Θα καθιερωθεί τώρα το νεαρός ρεπόρτερ. Θα κοιμόταν, θα ξυπνούσε, φίλε, 10.30 το προπόνηση, ώρα Ελλάδα, ώρα εδώ τοπική. 10.30. Θα ξυπνούσε στις 10 ο νεαρός ρεπόρτερ, θα πήγαινε, θα τρώγε το πρωινό του, θα καθόταν στο ξενοδοχείο, θα έγραφε, θα περίμενε να γυρίσουν.
Τώρα σηκώθηκα, πήγα, μια ώρα είναι. Αλλά αυτά είναι λάθη, γιατί δεν θα επαναληφθούν. Δώσε μας, Χρήση, αν θέλει λίγο έτσι ένα ρεπορτάζ από το χώρο εκεί πέρα. Έχει τίποτα εκεί πέρα που είστε? Από κορίτσια εννοείς? Εκτός από τα κορίτσια που θα... Αντρεμένος άνθρωπος, δεν μιλήσετε. Από το χώρο, τι να σε πω στο χώρο. Εντάξει, δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κόσμο. Δεν περπατάνε άνθρωποι. Στο τέτοιο βλέπεις μόνο κάτι ποδήλατα. τα είδαμε σε φωτογραφίες. Εντάξει, το ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ ωραίο. Με εξαίρεση δεν έχει πισίνα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Πόση ζέστη είναι? Ωραίο το ξενοδοχείο. Είναι ιδανική η χώρη για τους ποδοσφαιριστές. Για να ηρεμούν, έχουν τους χώρους τους, είναι αυτόνομοι κτλ. Για να μην συνοχλούμε κι εμείς. Το φαγητό ακούσαμε δεν τρώγεται στην Ολλανδία. Το φαγητό ακούσαμε δεν τρώγεται στην Ολλανδία. Το φαγητό στο ξενοδοχείο είναι πολύ καλό. Άρα είναι πολύ καλό το φαγητό στο ξενοδοχείο. Εκτός αν βγεις, εκεί είναι δράμα. Είναι και πανάκριβα τα πάντα. Δηλαδή τώρα το μικρό μπουκαλάκι το νερό έχει 2,20. Η εξάδα το νερό έχει 5,20. Με γκάση χωρίς. Γκάση είναι μεγαλύτερο. Ευτυχώς δεν πίνω με γκάση. Και το χειρότερο όλων είναι ότι το βλέπεις ότι είναι imported from Greece. Δηλαδή αυτό που το πληρώνω 19 λεπτά στην Ελλάδα το μπουκαλάκι το μικρό, 19 λεπτά, εδώ το πλάνε 2,20. Φυσικά δεν υπήρχε Έλληνας από πίσω. Και για να σε αποδεσμεύουμε σιγά σιγά. Ωραίες οι Ολλανδέζες. Αυτό είναι μας ενδιαφέρει. Ωραίες οι Βελγίδες. Και μάλιστα οι Βελγίδες ακόμα πιο ωραίες, γιατί εκεί έχει πολλά χρώματα. Αλλάζεις, έχεις τέτοιο. Εντάξει, εγώ δεν είμαι της Μπούργκας βέβαια. Πολύ Μπούργκα στην Αμβέρσα. Αλλά είναι όμορφες, παιδί μου. Ακόμα έχουν το δασκυλιάρικο κτλ. Αλλά γι' αυτό υπάρχει και η επιλογή του. Έχει και πολλές μάπες. Είναι αναμειγμένη. Ποικιλία, ναι, εντάξει. Ωραία προσωπάκια, ωραία κοριτσάκια, ωραία αγοράκια, ωραία γιαγιά, ωραίες γιαγιάδες, ωραίοι παππούδες. Ωραίοι είναι. Ωραίοι τύποι. Και για να σε αποδεσβεύσουμε, ένα σχόλιο για την παραμονή του... Μπασκετικό σχόλιο τώρα, για τον Μποχορίδη. Του Λευτέρη Μποχορίδη στον Άρη για ακόμα μια σεζόν και το βιντεάκι της ΚΑΕ. Αφού ο Γιάννης είναι άδεια, πρέπει κάποιος να σχολιάσει. Ο Άρης θα είναι σαφέστα πολύ καλύτερος από πέρσι. Έτσι. Έχω εμπιστοσύνη, το έχω πει στον Αγγέλου, με όλη την τρέλα του κουβαλάκι, την ιδιαιτερότητα. Και κάποια πράγματα πούμε, που δεν μου άρεσαν. Δεν μου άρεσαν τα βιντεάκια αυτά και τα λοιπά, και του Λάκη Τζόνς και αυτά. Δεν μου άρεσαν. Έτσι. Αλλά αυτό είναι θέμα γούστου. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας, έχει επιλέξει η ΚΑΕ, το σέβομαι. Προσωπικά δεν μου αρέσει. Ενώ αυτά τα βιντεάκια που γίνονται από την και γιατί δεν μου αρέσει. Αν η ομάδα έπαιζε στην Ευρωλίγκα και είχε τους στόχους που αρμόζουν σε έναν αυτοκράτορα του μπάσκετ, του ελληνικού μπάσκετ, όπως ο Άρης, θα είχα διαφορετική θέση και άποψη. Όταν όμως η ομάδα βρίσκεται σε καθεστώς με 6 μπάρ στο κεφάλι, δεν σε επηρεάζουν επί της ουσίας, γιατί πήρες παίκτες από την ελληνική αγορά. Αλλά έχεις οικονομικά θέματα και ζητήματα και προβλήματα πολλά. Είσαι σε χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Άσχετα αν ο ιδανικός για τέτοιες χρονιές είναι ο Αγγέλου, γιατί και καλούς παίκτες έφερε και με χαμηλό κόστος, είναι ο καλύτερος διαπραγματευτής για θέματα και ζητήματα. Αλλά τα προβλήματα δεν έχουν πει για πίσω. Η ομάδα θα ξεκινήσει, θα πρέπει να τελειώνει τον Μάρμπλ, τον... Πώς τους λένε, τους όλους πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Όλοι. Όλα αυτά θα πρέπει να τα πληρώνει η ομάδα. Και θα έχει ζητήματα, θα έχει θέματα, θα έχει καταγγελίες, θα έχει επιτροπές επαγγελματικού αθλητισμού, θα πρέπει να πάρει άδεια. Όταν λοιπόν το mood, το πραγματικό, είναι αυτό και τα καταφέρνεις πάρα πολύ καλά στη στελέχωση της ομάδας, γιατί οι επιλογές είναι εξαιρετικές. Με τα χρήματα που δίνει ο Άρης, Μποχορίδης. Ναι. Κράτησε τον Φιόνι, τον Μποχορίδη, πήρε τον Λάκη Τζόνς από τον ΠΑΟ, που ενώ τον ήθελαν, μετά λέγανε ότι το θέλαμε. Παίρνει δύο ψηλούς, οι οποίοι είναι ο ένας πρώτος rebounder, ο άλλος πρώτος κόπτη κτλ. Είναι εξαιρετικές οι επιλογές. Ξαναλέω, προσέξτε λίγο, για το value for money. Mm-hmm. Εξαιρετικές. Η ομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι βέβαιος γι' αυτό. Που τέτοια εποχή πέρσι ψαχνόμασταν ποιοι θα κάνουν προετοιμασία. Έτσι. Νομίζω αλλά το mood, το γενικότερο είναι, παιδιά, τα κεφάλια μέσα, την μπάλα χαμηλά, γιατί έχουμε 3-4-5 εκατομμύρια, έχει αφήσει ο Μιγιτάνας 4-5 εκατομμύρια χρέη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι... Λοιπόν, επικοινωνιακά για μένα δεν έπρεπε να γίνει τέτοια βιντεάκια. Το σέβομαι όμως 100% και βγάζω το καπέλο στον Αγγέλου μέχρι τώρα για τις κινήσεις που έχει κάνει
γιατί η ομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή με βάση, ξαναλέω, τα χρήματα που διαθέτεις για μπάτζετ. Θα είναι το 1 τρίτο του μπάτζετ του περσινού και θα είναι τρεις φορές καλύτερη η ομάδα. Και νομίζω... Αυτά. Και νομίζω πως θα... Βγαίνουν τα μακαρόνια από το φούρνο. Ναι, τώρα τελειώνω. Αποδεσμεύουν. Και νομίζω πως πλέον θα στραφεί το τμήμα στα εξωαγωνιστικά ζητήματα, γιατί το ρόστερ βρίσκεται 2-3 παίχτες μακριά από την ολοκλήρωση, μη σου πω, γιατί τα βασικά κομμάτια σχεδόν έχουν μπει. Ο παραπονιάρης έχει άδεια, αλλά τα τηλέφωνα λειτουργούν και στις άδειες. Όχι, πρέπει να κάνει ένα σχόλιο. Να βγει. All about that weekend. Σεβόμαστε την άδεια του εργαζομένου. Αυτό σας έχω. Εγώ ήξερα και πήρα άδεια πριν τις εκπομπές. Κάτι ήξερα εγώ. Αυτό σας έχωσε, λέω ξανά. Πήρε άδεια τώρα και τα λοιπά. Ο γίγαντας. Η εκπομπή του Λίμπερο πλέον. All about that weekend. Έτσι, έτσι. Έγινε. Το απόγευμα τι είναι η προπόνηση? Απόγευμα τι είναι η προπόνηση? Πες μας μια ώρα και αποδεσμεύουμε. 7 η ώρα, Ελλάδος. 7. Ναι, θα βγω Facebook. Το απόγευμα θα κάνω. Άρα. Αυτό που έχει τη βάρδια, δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι. Να αποδεσμέψουμε το νεαρό και φέρελπι ρεπόρτερ στην Ολλανδία. Έτσι. Καλό. Είναι γιατί δεν με αφήνουν να φάω. Άμα δεν πάω γρήγορα, θα με αφήνουν να φάω. Και συνοπαδό τη Λίβερπουλ που θα τα πούμε μετά με τον κάτω για Λίβερπουλ και για Τσέλσι. Θα του βάλω εγώ σε τάξη εδώ πέρα. Σωστά τα μέσα. Έτσι. Καλό μεσημέρι και καλή όρεξη στη μακρινή Ολλανδία. Να είστε καλά, καλή μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και από τον Χρήστον Τζαλτίδη, τα αναλύσαμε. Είπε όλα. Διάφορα και έτσι, ωραία έτσι. Πράγματα. Λοιπόν, να πούμε ότι στηρίζει αυτή την προσπάθεια, στηρίζουν οι χορηγοί μας. Ζάικος Κέτερινγκ αναλαμβάνουν κάθε εκδήλωση, μεγάλη ή μικρή, όπως γάμοι βαφτίσεις, πάρτι, χώροι συλλόγων ή εταιριών, συνέδρια και πολλά άλλα. Επίσης προσφέρουν μενού από διακεκριμένο σεφ, ηχητική κάλυψη, DJ και φωτογράφο με τηλέφωνο 2343 023 090. Top Gas, η κορυφή στον τομέα του υγραερίου. Διανομή, εμφιάλωση, κατασκευή πλατηρίων υγραερίου κίνησης, δεξαμενές υγραερίου, επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων ιταλικών συστημάτων υγραερίου κίνησης BRC, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγραερίου για ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες, αγροκτήματα, καταστήματα και οικίες, στη γέφυρα της Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2310-773337 και στο topgas.com.gr. Και Ρεγκίνα, ειδή και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Μπαίνετε τώρα στο site reginabanio.gr και ξεφυλίζετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina και τη βρίσκετε σε επιλεγμένα καταστήματα. Αυτά από την Ολλανδία. Φάγαμε ένα διάλειμμα, θα κάνουμε μαζεμένο το μεγάλο. Είναι όλα κανονισμένα. Έχουμε ένα δεκαλεπτάκι. Θες να μας πεις και για στοίχημα? Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται το διεθνές κύπελο πρώτα αθλητριών. Το άτυπο φιλικό τουρνουά στην Αμερική και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται η Arsenal με την Paris Saint-Germain. Κάτι τέτοια η Liverpool τα καθαρίζει. Ναι, αυτό ακριβώς φοβάμαι. Όταν λες καθαρίζει, τι ακριβώς φοβάμαι. Και πέσει το Asia κάπου. Με Σοκράτη Παπασταθόπουλο βασικό. Η Arsenal κατεβάζει. Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος βρίσκεται. Καλά, από το θύμισε φίλα, βρίσκεται στον πάγκο. Η Arsenal κατεβάζει μια αρκετά βασική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που κατεβάζει η Παρί. Η Arsenal με τον έτσι απόκτημα το λένε κάπου τα δοκάδια. Μουστάφη ο Ιωκράτη στο κέντρο τη άμυνα κολλάζει να τσιμπελερίνει στα πλάγια. Ελνενή Γκουεντούζη στο χώρο του κέντρου. Πιο μπροστά ο Εζίλ. Αριστερά ο Αϊόμπι, δεξιά ο Μικηταριάν και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπαμεγιάν. Είσαι από αυτούς που το λένε Εζίλ. Εζίλ, φυσικά. Είσαι τέτοιος. Είναι ούμλαουτ, αλλά δεν είναι ακριβώς. Είναι Ε. Εντάξει, φιλέτε. Εζίλ. Α, μόλις το είπαμε, ένα μηδέν η Άρσενα. Μου στέλνουν επίσης να μην κάνω self-promotion πριν που έλεγα για το επίθετό μου. Δεν είναι self-promotion. Είπα, ξεκαθάρισα απλά ότι δεν είναι παρατσούκλι. Ο καθένας φιλέ ό,τι θέλει κάνει. Και επίσης, αν ήταν παρατσούκλι το τσίπτιο, γιατί να το διάλεγα αυτό? Να μην διάλεγα κάτι πιο πιασάρικο. Δηλαδή, έτσι είναι περίεργη. Η Παρί που ξεκινάει με Μπουφόν και ουσιαστικά στην ενδεκάδα της αυτή τη στιγμή οι δύο γνωστοί είναι ο Μπουφόν και ο Ραμπιό. Άντε και ο γιος του George Weah. Ο Ραμπιό δεν ακούγονταν εκεί για Μπάρτσα. Ο Ραμπιό είναι ένα από τα ονόματα που ακούγεται ότι μπορεί να αποχωρήσει, γιατί η Παρί Σεν-Ζερμέν έχει αυτή τη στιγμή έχει θέμα με το financial fair play, ναι. Όπως ακριβώς την είχε πατήσει και η Μίλαν, αλλά τη δικαίωσε το δευτεροβάθμιο όργανο, γιατί η Μίλαν κανονικά είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη για 2 χρόνια, αλλά έτσι. Τελικά πήρε πίσω την τιμωρία. Έπεσε το... Ο Εζίλ άνοιξε το σκορ στο 13 για όσους σε ενδιαφέρει το στοίχημα. Είσαι και φίλος της Μίλαν, φίλε, της δεύτερης ομάδας του Μιλάνου. Αυτό που είπες ήταν... Η μεγαλύτερη... Αυτό που είπες ήταν αρκετά αστείο, νομίζω, φίλε. Να το ξέρεις. Στο Μεάτσα.
Θα είμαι ρηστικός, να ξέρεις. Αφού αναλύσουμε για μπάσκετ στην τρίτη ώρα, θα είμαι ρηστικός μετά. Σε ό,τι απομείνει, θα σας βάλω σε τάξη λίγο, γιατί έχω μείνει εγώ και ο Χρύσανθος από Liverpool στο site και κάτι πρέπει να γίνει. Εντάξει, μην το λες. Κάτι, τώρα έρχεται και ο Ιωακήμ στο site και θα γεμίσει Manchester και Chelsea το. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Ο μηδιακός κολοσσός που λέγεται ο Λοβαδάρης. Αυτά πρέπει λίγο να τα φτιάξουμε, να μπει λίγο τάξη. Ειδικά εσείς οι plastic fan της Chelsea πρέπει λίγο να μπείτε σε τάξη. Είμαστε Chelsea από το 2006, δηλαδή να αρχίσαμε και αντιλαμβανόμασταν το ποδόσφαιρο, φίλε. Τι έχουμε μετά για την τρίτη ώρα για το μπάσκετ. Πριν πάμε στο μπάσκετ, έχεις Κολτσίδα πολλή ώρα, φίλε, και δεν προλάβεις να τον αναλύσεις. Έχω ενδιαφέρον συνέντευξη για τον Κολτσίδα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη στο All About Addis, αλλά και στην Αρσή που κυκλοφορεί σήμερα. Ο Γιώργος Κολτσίδας, να πούμε, επιστρέφει σε αυτή τη θέση μετά από αρκετά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 4. Και την ίδια στιγμή, ο Έλληνας Γενικός Αρχηγός επιστρέφει ξανά με Ισπανό προπονητή. Και η τελευταία φορά ήταν με Ισπανό προπονητή. Λέει ότι ο στόχος του Άρη φέτος είναι. Θα το κάψεις σαν θέμα, θα το πεις από τώρα. Όχι, προλαβαίνεις. Ένα γενικό θα. Άμα προλαβαίνεις. Ένα γενικό και το υπόλοιπο όποιος θέλει. Άμα προλαβαίνεις. Όποιος θέλει μετά το διαβάζεις το All About Addis, φίλε. Σου δίνω 6 λεπτά. Σου δίνω 6 λεπτά να πεις ένα γενικό. Φίλε, εντάξει. Είσαι πολύ. Πες μου τη λέξη. Ανοιχτοχέρειες. Άπλας. Άπλας. Αυτή τη λέξη. Νέα ευκαιρία τη χαρακτήρισε. Σε μια ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και έγινε γνωστός. Δεν ήταν, λέει, καθόλου δύσκολη απόφαση, την αποδέχτηκε και νιώθει ευλογημένος ο Γιώργος Κολτσίδας. Στην τοποθεσία Κλάνας Βιγγελίδης. Μπόζενχοφτ, ναι, αυτή τη στιγμή. Δεν έχει, όπως δηλώνει, δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα σίγουρα, γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς, γίνονται κινήσεις και δεν θέλει να προεξοφλήσει κάτι. Υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά στον Μπακελέφτο. Αυτό που θέλει ως στόχο είναι να γίνει μια καλή ομάδα που να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Πρώτο μέλημα είναι να δέσει η ομάδα. Θέλει σίγουρα χρόνο. Όπως και να το κάνουμε, ο Άρης, όπως είπαμε νωρίτερα, έχει 12 προσθήκες και δεν σταματάμε εδώ. Και επίσης πρέπει να παίξουν και όλοι με όλους. Αυτό για να γίνει. Όλοι με όλους να δοκιμαστούν. 4-5 φιλικά. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πολύ ακόμα στην αρχή. Δεν έχουμε. Ναι, ναι. Εγώ κρατάω αυτό που είπε όμως ο Χρύσανθος, ότι θα έχουμε περισσότερα λάθη στα επόμενα μάτς. Σίγουρα. Δηλαδή, μην απογοητευτεί ο κόσμος αν δει και κάποια ήττα και κάποιοι παίκτες να μην βρίσκονται μεταξύ τους ούτε με τηλέφωνο, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι. Είναι φυσιολογικό όλο αυτό σε προετοιμασίες. Είπαμε, θα βαρύνουν τα πόδια. Θα μάθει ο ένας παίκτης τον άλλον. Είναι έτσι, περίοδος προσαρμογής τώρα, εντάξει. Και εξηγεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει, πρέπει να αποβάλουμε αυτό το κλίμα δυσπιστίας που υπάρχει προς το παρόν, αναφορικά και με την κινητικότητα του κόσμου στα διαρκείας. Σίγουρα, λέει, θέλουμε να χτίσουμε, θέλουμε να οργανωθούμε και να πάμε εκεί που θέλουμε βήμα-βήμα. Να είναι κάτι υγιές και σταθερό αυτό που θα χτιστεί την νέα χρονιά, που αυτό είναι ευχή όλων, έτσι, σίγουρα. Ο σύλλογος να μην ξαναπεράσει καμία περίπτωση αυτά που πέρασε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, εγώ να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Φυσικά. Υπάρχει κάποιος που να έχει πει στην αρχή της σεζόν θα πάμε με αλματώδη πορεία. Εντάξει. Και στον μπάσκετ τέτοια λέγαμε. Και... Βήμα-βήμα. Χωρίς να το λέω συγκεκριμένα για τώρα, το λέω γενικά ότι. Το ιδανικό, το ιδεατό είναι αυτό. Μα αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι γνώμονα. Αυτό είναι το σωστό. Να μην θριαμβολογεί, ειδικά από το πρωτοφιλικό και από τις μεταγραφές μόνο. Τι έχουμε ως δείγμα γραφής μέχρι στιγμής? Τα βιογραφικά των παιχτών και το live που είδαμε χθες. Δηλαδή, ουσιαστικά τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι υπερβολικά πολύ νωρίς, αλλά έχουμε μια πρώτη εικόνα. Να το πάω ένα βήμα παραμένα, τα βιογραφικά των παιχτών και Χρύσανθο Τσαλτίδη στην κάμερα. Ναι, αυτά τα δύο. Ναι, ναι. Και όχι κάμερα, μα κάτσε καλά. Ναι, απλά σταθερό χέρι. εγώ πιο πολύ. Δηλαδή, έβγαλε 4 βιντεάκια από μισάωρο το καθένα, ξέρω εγώ. Και εγώ κουραζόμουν πιο πολύ που ανανέωνα απλά το link. Επειδή τα έκοβε. Εντάξει, είναι φυσιολογικό να τα κόψεις, γιατί δεν γίνεται να το πάρεις σερί. Τα έκοβε και εγώ ήμουνα. Πρέπει τώρα να αλλάξω το link. Και αυτός ο Τσαλτίδης όλη την ώρα. όλο βιντεάκια. Και κλείνοντας, ο Γιώργος Κολτσίδας δεν θέλησε να χαρακτηρίσει κάπως τον Θόδωρο Καρυπίδη σχετική ερώτηση που του έγινε από τους δημοσιογράφους.
Εντυπωσιάστηκε, λέει ο ίδιος, από τα όσα έγιναν στο νέο Ερίσιο και λέει πραγματικά του έκανε εντύπωση όταν αγωνιζόταν ως ποδοσφαιριστής ότι δεν είχε βελτιωθεί. Δεν έχει φτιαχτεί ποτέ ουσιαστικά. Το Ερίσιο είναι έτσι μετά το 2000 κάτι, αν θυμάμαι, 2000. Σε όλους αυτό μας έκανε εντύπωση. Πάρα πολλά χρόνια. Βλέπει ότι γίνονται κινήσεις σε μια σωστή κατεύθυνση, αλλά σίγουρα έχει ακόμα πολλές μάχες να δώσει και στο χέρι του να κάνει πολλά περισσότερα για τη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα, όταν επιστρέψουμε. Έχουμε πολύ μπάσκετ. Όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμα, έχουμε την τελευταία. Αρκετά μπάσκετ, όπως είπε ο Κώστας. Τη χθεσινή τη μεταγραφή του Μαγκή, τη σημερινή ανανέωση του Μποχωρίδη. Σαν μεταγραφή ήταν. Θα μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον σιγά-σιγά. Ναι, το πρόγραμμα τη νέα σεζόν, γιατί η κλήρωση έγινε την περασμένη Δευτέρα. Και κάποιες πρώτες σκέψεις για τη νέα σεζόν, την Ευρώπη και οτιδήποτε άλλο. Είσαι πανέτοιμος. Φίλε, και την κλήρωση του κυπέλλου που έγινε χθες. Και είδε Προμηθέα. Πολύ δύσκολη κλήρωση, αλλά έχουμε ακόμα πολύ. Κοίταξε, είναι παρόλο την περσινή πορεία του Προμηθέα που θα έχει διαφορετικό ρόστερ φέτος, διαφορετικό πρόγραμμα. Θα τα πούμε μετά όλα αυτά. Θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και αρκετές διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα. Με τη βοήθεια του Γιάννη Τζάτση θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε και στην τρίτη ώρα. Επιστρέψαμε τρίτη ώρα All About Aris Weekend με Γιώργο Γκάτο και Κωνσταντίνο Τσιψίου στα μικρόφωνα. Καλησπέρα και πάλι, Κωνσταντίνο. Στις μουσικές επιλογές Γιάννη Ζάτση. Σήμερα αλλάξαμε λίγο τη μουσική στο All About. Όταν είχαμε Σαββόπουλο, είχαμε τις κλασικές ροκές. Όταν είναι ο Χρήστανθος, έχουμε και μέχρι και Βασιλική Ντοντά. Μέχρι μπιτάκια, φίλε. Οπότε το χωρίζουμε στη μέση. Έχουμε βάλει στην οθόνη και το Arsenal Paris να χαζεύουμε. Αλλά αυτό που θα μας απασχολεί, θα ενδιαφέρον το επόμενο. Είναι το 60 λεπτά Ελλάδα που παίζει στην τρίτη τηλεόραση, που είναι τρομερό. Εγώ βλέπω τόση ώρα. Ποια περιοχή είναι, φίλε μου, όμω. Γιώργο Γκάτο, που πριν από 1,5 χρόνο, ο Γιώργο Γκάτο που είχαμε την πρώτη μα έτσι το τέτ α τέτ, πίστευε ποτέ ότι θα κάνει εκπομπή. Μαζί σου, όχι. Μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να κάνω μαζί σου εκπομπή. Ο στόχος σου τώρα είναι το μαγκαζίνο. Ο στόχος δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος του μπασκετικού Άρη τώρα που έκλεισε και ο Λευτέρης Μποχωρίδης? Αυτό λέγεται assist. Αυτό λέγεται layup. Αυτό είναι πάρε βάλε. Εντάξει, εγώ μετράω assist. Είμαι σαν τον Νίκα να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Μια και πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Νίκα Λάθης, γιατί βγήκε ο πιο συμπαθής παίκτης στην Α1? Από πού και ω πού? Γιατί... Πρώτα απ' όλα στους Παναθηναϊκούς δεν είναι συμπαθής ο Νίκα Λάθης στους μισούς. Καλά, όταν κάνει τα μάτς που βάζει τρεις πόντους και δεν βλέπετε και μετά και χάνει ο Παναθηναϊκός. Καλά είναι. Και επίσης βγήκε πάλι MVP ο Νίκα Λάθης. Πρέπει το πρωτάθλημα και λέξει. Κοίτα, είσαι από αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που σε ενδιαφέρουν οι πόντοι, ναι, τα καλάθια. Ναι. Βασικά είσαι εδώ και τη φίλε. Εγώ του το δίνω τον Νίκα Λάθη. Εγώ πιστεύω κιόλας ότι ο Νίκα Λάθης είναι για NBA, αλλά για Ευρώπη. Δεν είναι, φίλε, ο παίκτης του οπαδού. Πρώτο, πόσο μάλλον για να βγει αγαπημένος παίκτης του φίλαθλου κοινού της Basket League. Απλά αυτοί που ψήφισαν μπορεί να είναι παραπάνω, φίλε. Αυτό είναι το κακό όταν παίρνει πρωτάθλημα από Παναθηναϊκός. Βγαίνει MVP ο Καλάθης. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει δηλαδή να αλλάξει αυτό το πράγμα. Ο πρώτος λόγος που πρέπει να σπάσει το δίπολο και να μην πάρει ο Παναθηναϊκός πάλι πρωτάθλημα φέτος είναι να μην βγει ο Καλάθης την τρίτη φορά. Νομίζω ότι μπασκετικά θα διαφωνήσω. Και φέτος θα έχουμε, να σου πω την αλήθεια, μεγάλες μάχες. Ειδικά για την κόδυφη του Μπασκετ. Με Άρη και. Κυρίως με Άρη. Ψάξτε τον